κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Μεσημέρι, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας σε μία ακόμα excellent, super excellent θα έλεγα σήμερα εκπομπή, γι' αυτό θα είστε συνέχεια εδώ κοντά μας, θα εξεταστείτε αργότερα στο Facebook 210-48-54-471 και 474, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή και ELT κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54260. Εκπληκτικός διαγωνισμός σε εξέλιξη. Παρασκευή σήμερα, γι' αυτό σπεύστε στα κινητά σας στο 54529. Αν φυσικά θέλετε να κερδίσετε 300 ευρώ σε δωροεπιταγή από τα My Market. Πολύ απλός τρόπος, ή ελληνικά και ενώ ονοματεπώνυμο 54529, 5 τυχερή από εσάς, 300 ευρώ δικά σας σε δωρεπιταγή. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων και θα μιλήσουμε για το πώς τα ζώα βοηθούν την ψυχική μας υγεία και ισορροπία και βεβαίως πώς βοηθούν την ψυχική υγεία και ισορροπία και των παιδιών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι έχουν ζωάκια στο σπίτι με καταλαβαίνουν. Όσοι δεν έχουν ζωάκια στο σπίτι θα μάθουν πάρα πολλά σήμερα από εμάς. Σε πολύ λίγο κοντά μας ο υπέροχος, γοητευτικότατος Λάκης Κομνηνός. Να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής του, να ανοίξουμε το βιβλίο της ζωής του, να μάθουμε πολλά πράγματα που ακόμα δεν έχουμε μάθει, γιατί είναι αλήθεια ότι τον βλέπουμε σπάνια, τηλεοπτικά τουλάχιστον. Επίσης, κοντά μας σε πολύ λίγο η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, η παιδοψυχολόγος, με την οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, το πολύ επίκαιρο, για το πώς τα παιδιά μας θα συνηθίσουν τις πρώτες μέρες στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια γυρίζουν. Έχω και ένα εκπληκτικό κείμενο, σας διαβάσω, της συναδέλφου της κυρίας Φραγκάκη, που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η μαμά μου δεν ήταν ποτέ εκεί. Αυτό είναι που το στενοχωρεί το πιτσιρίκο. Επίσης, θα φτιάξουμε σπιτικά καλλιντικά. Θα φτιάξουμε καλλιντικά μόνες μας. Κρεμούλα περιποίησης και σαπούνι. Η κυρία Γουλά θα μας μάθει τον τρόπο να φτιάχνουμε τα καλλιντικά μας. Και φυσικά έχουμε και γυμναστική. Σας είπα σήμερα είναι super wow η εκπομπή. Μάντι Περσάκη, η θεά Μάντι Περσάκη, θα μας δείξει πώς μπορούμε να γυμναστούμε μαζί με τον σύντροφό μας. Πάμε αμέσως σε καταπληκτικές, μοναδικές, αποκλειστικές διαφημίσεις που έχει εξασφαλίσει για τα μάτια σας μόνο το Excellent. Εννοώ ότι είναι σκυλάκι, αλλά πιανού είναι. Δεν είναι δικό σας? Δικό μας όχι, δεν είναι. Έχουμε ένα σκυλάκι. Ποιανού είναι το σκυλάκι που κρατάω? Η κυρία Βάσια Πολυδόρου είναι κοντά μας από το Πετσίτη και ευχαριστούμε πάρα Πετσίτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όλα τα Πετσίτη. Καλύτερη μέρα δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε να γιορτάσουμε παρέα την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Χρόνια πολλά στα σκυλάκια μας. Να είναι καλά. Σκυλάκια, γατάκια, πουλάκια, ερπετά, τα πάντα. Όλα καλά. Όλα τα ζωάκια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ράτσα. Αυτό είναι κανείς πούντλ. Οκ. Αυτό θα τα πούμε αναλυτικά μετά. Αυτό είναι Jack Russell. Ω, ναι. Κόμμα είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι Σίφτσου, το μαλλιαρούλι. Και αυτό είναι γαλλικό μπουλντόγκ. Ψυχή μου. Ναι. Και αυτό είναι αγνώστου πατρός και ταυτότητος. Το τσιουάουα. Ποιανού είναι? Του γιατρού μου. Ξέρουμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάω μέχρι τον κύριο Πολυζόη τώρα και έρχομαι αμέσως. Ωραία. Περιμένουμε. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, αυτό είναι ένα τσιουάουα. Ο κτηνίατρός μας λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Πολυζόης είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, δεν θα υπήρχε καλύτερη πρόσκληση από τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου. Έτσι. Καλό να το λέμε, καλό να το θυμόμαστε. Γιατί οι φίλοι μας τα ζώα είναι κοντά μας, είναι πάντα μαζί μας. Η πιο καλή πιστή συντροφιά. Πιστότατη και δεν είναι μόνο χαρές και στις λύπες. Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο μία πιστή συντροφιά, είναι και χρήσιμη για την υγεία μας. Πάρα πολύ χρήσιμη. Έτσι, μπορούμε να τα λέμε αυτά. Πολλά για αυτά. Και θα τα πούμε αμέσως λοιπόν, κύριε Πολυζόη μου. Πώς μπορούν και γιατί τα κατοικίδια είναι καλά για την ψυχική μας υγεία? Καταρχήν τα κατοικίδια ζώα κυρίως
να το συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, ο σκύλος και η γάτα. Είναι δύο διαφορετικά είδη ζώων, αλλά με διαφορετική ψυχοσύνθεση, αλλά και τα δύο βοηθούν πάρα πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη ή τους ανθρώπους ή τα παιδιά. Ας το πάμε λίγο με τα παιδιά, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Το να μεγαλώνουν παιδιά με ζώα είναι, το θεωρώ, καταπληκτικό. Συγγνώμη. Παρακολουθεί. Παιδιά, καταλάβατε τι έγινε. Γαυγίζει στο πάρκο. Δηλαδή, γαυγίζει κανονικά στο σκύλο στα άλλα σκυλάκια. Δεν το βλέπει. Τι είναι, παιδί μου, εδώ. Είναι μια ζωντανή σύνδεση. Είστε μάρτυρες μια ομιλία. Να ξέρουμε κάτι σημαντικό. Αυτό είναι ομιλία. Δηλαδή, το γαύγισμα στο σκύλο είναι η ομιλία μας. Είναι το ότι μιλάει. Αυτή τη στιγμή μιλάει στα ζώα που βλέπει. Έχω την εντύπωση ότι θες να γίνεις παρουσιάστρια. Ναι. Έχω την εντύπωση. Πάρης. Αυτή είναι η Πάρης. Η Πάρης. Ναι, είπα κι εγώ. Η Πάρης Χίλτον. Λοιπόν, τα παιδιά να μεγαλώνουν με ζώα είναι πολύ σημαντικό, αυτό που έλεγα πριν λίγο. Έλα, μην βλέπεις και τα ράζες. Έχει και γάτες. Ούτε γάτα, ούτε σκυλί. Τώρα δεν βλέπεις. Πέστε μου, κύριε Πολυζώη. Είναι πολύ σημαντικό, το θεωρώ σημαντικό. Και από το παιδί μου να κρίνω, που από πολύ πολύ μικρό ήταν πάντα με σκύλο, μεγάλωσε με σκύλο. Είναι σημαντικό για την ψυχική τους υγεία. Μαθαίνουν να μοιράζονται αισθήματα και συναισθήματα. Μαθαίνουν να μοιράζονται με τη μητέρα τους πρωτίστως, που είναι τις περισσότερες ώρες στο σπίτι, υποχρεώσεις, καθήκοντα. Να υπάρχει, γίνονται πιο υπεύθυνα, να υπάρχουν κάποιες δουλειές που θα κάνουν με το σκύλο τους. Από το να τα βγάλουν βόλτα, αν είναι μεγαλύτερα, μέχρι να τα ταΐσουν. Αυτό λοιπόν, το να μεγαλώνουν τα παιδάκια με τα ζώα, το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν μια ισορροπία. Είναι εγκληματικό, αυτό που συναντώ πάρα πολλές φορές, οι γονείς να αποτρέπουν τα παιδιά από τα ζώα. Μην το πιάνεις, είναι αρρώστιες. Ποιος το είπε ότι είναι αρρώστιες? Πας βόλτα. Οι ασθένειες που έχει ο σκύλος ή η γάτα, που υπάρχουν, γι' αυτό είμαστε εμείς, γι' αυτό υπάρχουν οι κτηνίατροι και γι' αυτό υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες που τα προσέχουν, με τους εμβολιάζουν, με τις αποπαρασιτώσεις και ό,τι άλλο, να καλύπτουμε εν πρώτη τη δημόσια υγεία. Εμάς δεν είναι μόνο μέλημα η υγεία των ζώων, είναι και μέλημα η δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν δεν βλέπω κανέναν λόγο οι μητέρες, οι γονείς, ας το πούμε έτσι, να αποτρέπουν τα παιδιά τους από την συνύπαρξή τους με ζώα, με σκύλο ή με γάτα. Τους προσφέρει ψυχική υγεία, εν ολίγης. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί για αυτό το πράγμα βλέπουμε τόσα προγράμματα με ζώα, με σκύλους, κυρίως με σκύλους και με άλογα, να υπάρχουν σε όλα αυτά τα κέντρα που υπάρχουν παιδιά με προβλήματα κινητικά ή νοητικά. Εδώ θα ερχόμουν τώρα, αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις παθήσεων που μπορούν να βοηθήσουν τα ζώα. Νοητικές παθήσεις, προβλήματα, παιδιά γεννημένα με σύνδρομο Down, με διάφορα άλλα σύνδρομα που υπάρχουν, και βρίσκονται και στην Ελλάδα τέτοια κέντρα και ξέρω προγράμματα, έχω παρακολουθήσει τέτοια προγράμματα που είναι και τώρα που μιλάμε σε εξέλιξη, σκύλοι που μετέχουν σε pet therapy. Αυτό λέει, είναι το αποκαλούμενο pet therapy. Υπάρχει κέντρο με παιδάκια νοητικό στερημένα στην Αθήνα, όπου γίνεται αυτό το πρόγραμμα, το pet therapy. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει κάθε φορά που εμφανίζονται οι σκύλοι σε αυτά τα παιδιά. Όσον αφορά τώρα γενικότερα που μου είπατε για τα θέματα υγείας, είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι δικά μου πράγματα αυτά, ότι το να χαϊδέψεις ένα σκύλο ή να ασχοληθείς με ένα σκύλο, αμέσως σου ρίχνει την αρτηριακή πίεση. Υπάρχει μείωση 2 με 3 βαθμίδες, δηλαδή 20 με 30 μιλιγκράμμ στήλη συντραργύρου που λέμε στην αρτηριακή πίεση, σε έναν υπερτασικό, εάν χαϊδεύει ή αν κάθεται δίπλα και ασχολείται με ένα σκύλο ή με μια γάτα. Καταγεγραμμένα αυτά. Απίστευτο αυτό. Άρα λοιπόν, ποια Άρα είναι, δεν είναι η βοήθεια? Ότι όταν γυρίζω τεράστια εδώ φορτισμένη στο σπίτι, που συμβαίνει από τη δουλειά, την ένταση της ημέρας, και χαϊδεύω το σκύλο, δηλαδή το κάνω κάθε φορά, το καημένος την πληρώνει εκείνος. Δηλαδή βγάζω όλη την ένταση με το που τον χαϊδεύω, αμέσως ηρεμώ. Στο ιατρείο πάρα πολλές φορές γίνομαι μάρτυρα τέτοιων ιστοριών. Ναι. Έχω ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι εξακολουθούν να δουλεύουν και μου λένε, Γιάννη, όταν τελειώνω τη δουλειά μου, δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο πότε θα πάω σπίτι μου για να πάρω το σκύλο μου να πάω βόλτα. Όταν βγάζετε το σκύλο βόλτα, το σκύλο σας, πέραν του χαϊδέματος που και αυτό προσφέρει, το να το βγάλεις βόλτα, ξεχνάς τα πάντα.
Αυτό είναι, το βλέπω και εγώ στο δικό μου το σκύλο. Υπάρχουν ράτσες που έχουν ειδικούς ρόλους, δηλαδή λέμε τα μικρά σκυλάκια είναι τα σκυλάκια συντροφιάς. Ναι. Τα λαμπραντόρ είναι σκυλιά. Υπάρχουν κατηγορίες σκύλων. Ανάγκη. Δηλαδή υπάρχουν σκύλοι, τα μικρά σκυλάκια όπως είπατε συνήθως είναι μέσα στο σπίτι γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τα έχουμε. Όλες οι μικρόσωμες φυλές, η τσούλα, σάψο, μαλτίζε, Jack Russell, White West Highland Terrier. Για τα παιδάκια μας ποια είναι η καλύτερη ράτσα. Οι μικρόσωμες φυλές, επειδή τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν μπορούν να χειριστούν ένα Λάμπραντορ, ένα Γιουβερνάρδου, ένα γερμανικό λυκόσκυλο που είναι θηριώδη 35-40 κιλών και άνω σκύλι, καλό είναι λοιπόν η πρώτη προσέγγιση του να γίνεται με σκυλάκια μικρού μεγέθους. Αυτά που λέω, δηλαδή το Maltese, το Yorkshire, το Shih Tzu, το Lhasa Apso. Τα μικρά σκυλάκια είναι λίγο πιο. Είναι περίεργα. Ναι. Δεν είναι όλα περίεργα. Όχι όλα, αλλά είναι το λίγο περίεργα. Το συγκεκριμένο που είχατε στα χέρια σας είναι ένα Chihuahua. Ναι. Είναι κατεξοχήν νευρικά, ναι, ζωηρά και πολλές φορές και επιθετικά σκυλιά. Παρόλα τα αυτά, το συγκεκριμένο είναι πολύ καλό. Παρόλα τα αυτά, άλλες φυλές, όπως τα Maltese, τα Shih Tzu που σας έφερα, τα Lhasa Apso, οι μικρόσωπες φυλές είναι πιο προσεγγίσιμα, να το πω έτσι. Αν και άποψή μου και γνώμη μου μετά από 28 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά είναι ότι το παιδί και το σκυλί, όπως το μάθεις, μπορεί να πάρεις ένα πολύ μικρό σκυλάκι, να είναι πολύ γονιδιακά, να είναι καλού χαρακτήρα ή η ράτσα να το προδιαθέτει να είναι καλό, αν έχει μεγαλέωσει όμως σε ένα περιβάλλον με νευρικότητα, με εκνευρισμό, είναι πολύ σημαντικό και έχει σχέση με αυτό που συζητάγαμε προλίγου, που λέγαμε ότι τα παιδάκια, η οικογένεια, πώς θα μεγαλώνουν, η ψυχική υγεία και η ισορροπία. Τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που θα σας πω, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει με σκυλιά, έχω την εντύπωση ότι τα σκυλιά παίρνουν όλες τις συνήθειες τις δικές μας. Φανώς. Και ακόμα και τις ευαισθησίες μας. Δηλαδή, μπορεί να έχει να είναι αλλεργικός ο σκύλος, αν είμαστε εμείς αλλεργικοί. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Όχι. Αλλά το ακούω και στο γιατρείο, μου λένε παθαίνει, ξέρω, είναι αλλεργικός σκύλος. Και εγώ είμαι αλλεργική, μου λέει κάποια πελάτσα, ξέρω εγώ. Ή έχει το σκυλί άσμα. Α, και εγώ έχω άσμα. Ναι. Δεν το πιστεύω, μου λέει. Ναι, και όμως το έχω παρατηρήσει ότι πολλά δικά μου χαρακτηριστικά. Τα έχουν τα σκυλάκια. Έχω 9 εγώ να σας δώσω να καταλάβετε. Έτσι. Να σας ζήσουνε. 8. Αχ, αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 στο ένα σπίτι και ένα λύκο λευκό στο δικό μου. Άρα λοιπόν η ράτσα έχει να κάνει με τα παιδάκια και ποια θα παίρνουμε σε μικρότερη ηλικία. Αλλά πάντα παίζει ρόλο και το περιβάλλον θα μεγαλώσουν. Άρα λοιπόν θέλει ηρεμία, θέλει προσέγγιση σωστή, για θέλει εκπαίδευση. Για το πόσο δένεται ένα σκύλο συγκεκριμένα. Έτσι, δηλαδή οι κυγάτες δένονται. Αλλά λόγω προσωπικής εμπειρίας πάντα μπορώ να μιλήσω για σκυλιά που ξέρω ότι είναι η αγάπη τους ατελείωτη, αστήρευτη. Μένει κοντά μας μέχρι το τέλος της ζωής μας, αν είναι γρηγορότερα από εκείνο. Mm-hmm. Και έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ. Εγώ δεν θα το δώσω, στο λέω από τώρα, δεν θα το αντέξω. Πάμε να το δούμε. Θα μπορούσε να είναι κινηματογραφική ταινία. Ίσως η ελληνική εκδοχή του Χάτσικοκ, όπως θα έλεγαν πολλοί. Ίσως πιο θλιβερή. Αφού από τη ζωή της μικρής Γκόλντι χάθηκαν και οι δύο γονείς της. Και κανένα συγγενής δεν ενδιαφέρθηκε. Κάθε πρωί, έχοντας μεγάλη πίστη στα αφεντικά της, ήλπιζε πως θα ξαναγυρίσουν και τους περίμενε. Μια κοπέλα ενδιαφέρθηκε για τη μικρή Γκόλντι, τόσο που την ακολούθησε. Σήμερα την ακολουθήσαμε με ένα φίλο. Και μετά από μία ώρα διαδρομή, έμεινε έξω από ένα σπίτι και ξάπλωσε. Μετά από λίγο βγήκε ένας νεαρός γείτονας, ο οποίος τη χαιρέτησε και ρώτησε από την ξέρω. Και μου είπε ότι έμενε σε αυτό το σπίτι με ένα ζευγάρι και κάθε απόγευμα αυτοί φεύγανε για να πάνε στη δουλειά. Όμως πέρασαν οι μέρες και δεν γύρισανε. Το σκυλί άρχισε να κλαίει, να αγαπίζει. Οι γείτονες τον εσπείραν οι συγγενείς του ζευγαριού και τους είπαν ότι το ζευγάρι σκοτώθηκε με τη μηχανή. Η Γκόλντι εδώ και λίγο καιρό φιλοξενείται σε μια πανσιόν, έχοντας μια προσωρινή οικογένεια που την αγαπάει και την περιποιείται. Εδώ υπάρχει και το μέτρο πάντοτε, ότι δεν με τα αγαπάω, τα λατρεύω, αλλά προσπαθώ να μην τα κάνω να δεθούν τόσο πολύ μαζί μου, ώστε να μπορέσουν να δεχτούν και ένα καινούργιο ιδιοκτήτη που θα έρθουν. Περιμένει όμως υπομονετικά να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα την έχει για πάντα. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε για την Γκόλντι και θέλετε να της δώσετε χαρά, 2-10-48-54-4-71 και 4-74, το μόνο που θέλουμε είναι πραγματικά να την αγαπήσετε και να
της δώστε τη φροντίδα, να είστε σίγουροι ότι θα την επιστρέψει. Το έχει αποδείξει. Το έχει κάνει ήδη μια φορά στη ζωή της, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, το κάνει και δεύτερη. Νομίζω ότι το ίδιο μπορεί να το συναντήσουμε και στα άλογα. Και τα άλογα έχουν τέτοια δυσήματα με τα. Άλλη μια ιδιαίτερη ιστορία. Τα θετικά του. Πολλές τέτοιες ιστορίες με ζώα. Καλώ την αγάπη μου, καλώ την. Παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα, σήμερα με έχετε. Έλα εδώ, ψυχούλα μου γλυκιά, έλα εδώ εσύ. Να σου πω, εσύ ξέρω τι έχεις. Εσύ μάλλον θα έχεις το πρόβλημα του δικού μου κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα σηκωθούν και τα δυο σου τα αυτιά. Θα σηκωθεί. Θα σηκωθεί και το δεύτερο. Εμένα δεν σηκώθηκε ποτέ το δεύτερο αυτή. Έχει μείνει έτσι. Καθαρό. Είναι μικρό σκυλάκι. Ναι. Τα γερμανικά λυκόσκυλα περίπου σε ηλικία 3,5 μηνών σηκώνουν. Αυτό είναι πολύ μικρό. Είναι 2,5 στα 3. Οι χόνδροι έχουν ασβέστη, οπότε θα σηκώθει. Δεν είναι θέμα χρόνου. Επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για όλο τον κόσμο, φαντάζομαι ότι κάποιοι που μας παρακολουθούν τώρα θα λένε ναι, αλλά πώς θα μπορέσω εγώ να συντηρήσω ένα σκύλο. Είναι πάρα τόσο, πολύ ακριβό. Δεν είναι τόσο ακριβό. Αγάπη θέλουν, πρόγραμμα θέλουν, οργάνωση θέλουν, όπως πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας θέλουν πρόγραμμα και οργάνωση. Δεν είναι τόσο ακριβό, πιστέψτε με. Mm-hmm. Γιατί μπορούν, το βλέπουμε και στη δουλειά μας, δηλαδή μπορούν να βρεθούν λύσεις. Mm-hmm. Και είναι απαράδεκτο και με ευκαιρία τη σημερινή ημέρα θα το τονίσω πάλι, το λέω και στο ιατρείο, το λέω παντού. Είναι απαράδεκτο να αφήνουμε τα σκυλιά στους δρόμους, να αφήνουμε τα ζώα μας στους δρόμους, επειδή δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Αν δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε, ας απευθυνθούμε, ας πούμε, σε μια ζωοφιλική οργάνωση, απευθυνθούμε στο Δήμο μας, ακόμα και στους γιατρούς να απευθυνθούμε. Εμείς έχουμε ευαισθησία. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν τέτοια ευαισθησία. Από το να αφήνεις ένα σκύλο στο δρόμο. Όχι, είναι είναι εγκληματικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες και πάντα καλά να πηγαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε εδώ να δούμε τι κάνουμε εμείς που είμαστε άρχοντες. Να δούμε την υπόλοιπη παρέα. Άμα χάσετε κανένα σκυλάκι, εγώ σε εμένα θα είναι, να το ξέρετε. Μα θα τα τσεκάρω μετά επάνω, γιατί όλοι μου τα γλυκοκοίταζαν. Ένα-ένα θα τα μετρήσω. Το λέω σε όλους. Θα ψαχτούμε φεύγοντας όλοι, έτσι. Τσέπες τα πάντα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε, είπαμε τις ράτσες, τις είπαμε, πόσο μπορεί να κοστίζουν το φτηνότερο και το ακριβότερο. Δηλαδή πάμε σε οικονομικά, θα προτιμούσα να έχουμε τις οικονομικές λύσεις για τον κόσμο, να τον παρακινήσουμε. Ναι, βεβαίως μία ψυχή δεν μπορεί να κοστολογηθεί, έτσι. Βέβαια. Είναι το μόνο σίγουρο. Ωστόσο, στα πέτσι τι έχουμε κοιτάξει, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καλές τιμές για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αποκτήσει έναν καθαρό αιμοφύλο, να είναι κοντά του για μια ζωή και φυσικά να μην το παρατήσει. Το θέμα που θίξετε πριν από λίγο, είστε ακόμα συγκινημένοι. Είμαι τώρα, έχω γίνει άστα. Τι θέλετε πρέπει να είναι και η Ειρήνη εδώ πέρα, να έρθει να με φτιάξει η Ειρήνη, γιατί έχω γίνει χάλια. Σας ζητάνε το πιο ακριβό που έχετε ποτέ δώσει. Συνήθως τα πιο ακριβά σκυλάκια, ας πούμε, που διαθέτουμε είναι αυτά που έρχονται κατόπιν παραγγελίας. Κάποιες ράτσες σπάνιες. Mm-hmm. Κάνε κόρσο, τέτοια σκυλιά μεγάλα κυρίως, ή κάνεις giant, όπως είναι δηλαδή αυτό, αλλά πολύ πολύ μεγάλο. Τεράστια. Ναι. Πόσο μπορεί να κοστίζουν αυτό εδώ το πορτοκαλί το υπέροχο, ας πούμε. Μπορούν να ξεκινήσουν από 490 ευρώ, 500. Οι τιμές τους να ανεβαίνουν, ωστόσο. Όχι για τα σκυλάκια. Για ποια. Για το. Για τα 400 ευρώ, τα παιχνιδάκια και τα μαξιλαράκια. Τα παιχνιδάκια είναι πάρα πολύ οικονομικά. Μπορούν να ξεκινήσουν από 2 ευρώ, από 1 ευρώ. Ωραία, από 1 και 2 ευρώ. Βέβαια. Όλα αυτά τα παιχνίδια δεν κοστίζουν τίποτα και είναι ωραίο να τους παίρνουμε και πολλά να έχουν ασχολούνται. Λοιπόν, έφυγε ο γιατρός, διότι κάπως έτσι εγώ τα σκυλιά μου τα κάνω φοβερούς φύλακες, όπως βλέπετε. Είναι χύμα. Ναι, είναι, ιδιαίτερα είναι αυτό. Χύμα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε αυτή την ημέρα. Δεν ξέρω, θέλετε να αναφέρουμε κάτι άλλο για τις ράτσες τους, να πούμε, να δούμε σήμερα, να πούμε ράτσα. Καταρχήν ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάνε σε ένα pet city να πάρουν ένα δώρο. Να πάρουν ένα δώρο ή να απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Να το δώσω το σκυλάκι. Πρέπει να το δώσω, Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ καλά, πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να τα αγαπάτε εγώ πολύ για να τα φροντίζετε. Ευχαριστώ και όλα τα πέτσι σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Έχω να σας τον βλέπω, τον βλέπω. Είναι ότι πιο ζωηρός. Τα Jack Russell είναι πάρα πολύ ζωηρά. Αυτό είναι. Αλλά είναι υπέροχα σκυλιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αξιαγάπητα και στην Ελλάδα τα προτιμούν πολύ. Ναι. Παιδί μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, να είστε εγώ καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. 54529 είναι ο αριθμός. EL
αφήνουμε ένα κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και κάνουμε αποστολή στο 54529. Έχω γίνει καινούρια. δεν πειράζει, θα είναι καλά. Το δώρο μας, δώρο επιταγές αξίας 300 ευρώ παρακαλώ για 5 τυχερούς από εσάς. ΙΕΛ κενό, όνομα επίθετο και αποστολή στο 54529. 2-10-48-54-471-474 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις και φυσικά ερωτήσεις για τον υπέροχο Λάκη Κομνηνό, τον οποίο φιλοξενούμε. Έχουμε σήμερα στο πλάτο του Excellent. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Θέλετε να... Να, ναι, είστε δικός μας εσείς. Καλώς ορίσατε. Είστε καλά. Καλά λέμε. Εσείς, καλά λέμε. Α, δεν μ' αρχίσατε καλά. Μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ε. Αυτό σαν. Τι είναι αυτό που σας έχει περισσότερο ενοχλήσει, σας έχει βαρύνει? Τα μνημόνια. Θύμα μνημονίου κι εσείς, μέσα στην ταλαιπωρία όλων. Θύμα μνημονίων είναι, πιστεύω ότι είναι όλη η Ελλάδα. Όχι προσωπικά εγώ, αλλά... Έχει αλλάξει πολύ η ζωή σας, κύριε Κομνηνέ, με όλη αυτή την κατάσταση. Έχει αλλάξει πολύ. Τι έχει αλλάξει στην πράξη, ας πούμε, τι είναι αυτό που έχετε, όχι στερηθεί, αυτό που έχετε λατώσει, αυτό που... Καταρχήν, έχω ελατώσει τα πάντα. Mm-hmm. Το μόνο που δεν μπορώ να ελατώσω είναι το κάπνισμα ακόμα. Το θέμα δεν είναι τι ελατώνεις. Σημασία έχει πώς ζούσες, πώς ζεις ή πώς είχες προγραμματίσει να ζήσεις και κάποια στιγμή παίρνει κάποιος ένα σφουγγάρι και σου σβήνει τον προγραμματισμό ή πώς νόμιζες ότι είναι τα πράγματα και πώς γίνονται χωρίς να σε έχει ρωτήσει κανείς. Νομίζω ότι είμαστε θύματα όλοι οι Έλληνες, όχι προσωπικά εγώ, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Και όχι μόνο στο οικονομικό βασικά επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της δουλειάς. Δηλαδή έχουν μειωθεί και οι δουλειές δραματικά. Και για εσάς ισχύει το ίδιο ή γίνονται προτάσεις όπως γινόντουσαν στο παρελθόν? Για τηλεόραση κυρίως, γιατί... Μα δεν γίνονται παραγωγές, μπορεί να γίνουν προτάσεις. Κάποιες ελάχιστες προτάσεις που υπάρχουν έχουν κάποιο συγκεκριμένο δρόμο που δεν καλύπτουν την πραγματική ανεργία που έχει... Λέω γενικά το οπτικοακουστικό θέαμα που είναι περίπου 92% ή 96%. Αν σας γινόταν μια πρόταση τώρα για ένα τηλεοπτικό σύριαλ, θα λέγατε ναι? Εφόσον ήταν κάτι το οποίο θα με έκανε να μην ντρέπομαι, θα έλεγα ναι βέβαια. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα θέλατε τώρα να υποδηθείτε και ή τι θα αρνιόσαστε να κάνετε, αν σας ζητούσαν να κάνετε τι? Δεν ξέρω αν υπάρχουν πια περιθώρια άρνησης μέσα σε αυτή την μεγάλη ανεργία, αλλά ούτε και οι κανόνες του να επιθυμείς κάτι νομίζω ότι υπάρχουν πια. Εντάξει, οι καλλιτέχνες γενικότερα είναι άνθρωποι που θα επιθυμούσαν να κάνουν αυτό που νομίζουν. Καμιά φορά κάνουν και λάθος, δεν... Θέλω να πω ότι πάντοτε οι επιλογές μας είναι σωστές. Αυτό το έχετε πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις. Παρακολούθησα, τις διάβασα και τις είδα και όλα συνεντεύξεις. Και φαίνεστε μετανιωμένος για πολλά πράγματα. Για πάρα πολλά. Πέστε μου ένα που σας έρχεται τώρα στο μυαλό. Έχετε μετανιώσει γιατί? Κοιτάξτε, είχα πει πολλά όχι στις επιλογές μου όσο αφορά την ανάθεση μιας πρότασης ή ξέρω εγώ. Που τελικά μετά έβλεπα ότι κακώς την είπα, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα, οι καλλιτέχνες εννοώ. Είμαστε μοιραία και μάνατζερ του εαυτού μας και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ή τον υποτιμούμε ή τον υπερτιμούμε τον εαυτό μας. Καμιά φορά λοιπόν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόσωπό μας, θεωρώ σωστά. Μπορεί να ξέρω εγώ να παίξω καλά, αλλά δεν ξέρω να μανατζάρω ή να προωθήσω ή να αποδεχτώ κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ή κάνω λάθος ή νομίζω ότι θα μου κάνουν κακό. Τα όχι που είχατε πει στο παρελθόν, πιστεύετε ότι σας έκλεισαν πόρτες αργότερα? Δηλαδή τιμωρηθήκατε για τα όχι που είπατε? Α, όχι, δεν με νοιάζει η τιμωρία. Τα όχι που δεν ξέρω αν υπήρχε και τιμωρία. Αλλά νομίζω ότι τιμωρήθηκε καταρχήν ο εαυτός μου, γιατί
δεν έβλεπα ότι μου πρόσθεσαν κάτι που εγώ θα επιθυμούσα. Δεν ξέρω πια τι είναι και το ναι και το και τώρα πια είναι μια εποχή που ακόμα περισσότερο το πιστεύω. Ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό. Βεβαίως. Η ομορφιά σας επηρέασε πολύ στις αποφάσεις σας. Δηλαδή έχοντας μια εντάξει, αντικειμενικά πολύ όμορφη εικόνα. Σας έκανε ποτέ, σας έβαλε ποτέ στη διαδικασία της αλαζονίας, της έπαρσης αυτό. Όχι, στην αλαζονία και στην έπαρση δεν πήγα ποτέ. Όμως πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα άλλο ένα παρεξηγημένο είναι ότι με το που βγαίνεις με όποια ειδικότητα στο χώρο του θεάματος σου κολλάνε μια τικέτα, είναι πολύ δύσκολο να την ξεκολλείς. Εμένα καταρχήν είχα την ατυχία να μου πούνε από την αρχή ότι αυτός είναι, ξέρω εγώ, όπως είπατε, όμορφος, γοητευτικός. Ύστερα με αποκάλεσαν Ζεν Πρεμιέ. Ζεν Πρεμιέ, βεβαίως. Και παίζατε και συγκεκριμένους ρόλους. Μα ποτέ δεν υπήρξα Ζεν Πρεμιέ. Το πλουσιόπεδο, το κακομαθημένο που τα έχει όλα στο. Ήσασταν έτσι και στη ζωή σας. Όχι, δεν ούτε ήμουν ούτε είμαι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Είναι παρεξηγημένη αυτή η ταμπέλα που μου βάλανε και θεωρώ ότι δεν ήταν σωστή. Διότι εγώ δεν έχω παίξει το Ζεν Πρεμιέ σχεδόν ποτέ. Δεν είναι αυτός ο Ζεν Πρεμιέ. Στους θεατρικούς όρους Ζεν Πρεμιέ λέγεται αυτός ο οποίος μπορεί να παίξει τον Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος είναι το κλασικό δείγμα, αν θέλουμε να φέρουμε ένα παράδειγμα δηλαδή, του Ζεν Πρεμιέ. Εγώ έχω παίξει μόνο ρόλους, ήμουν ρολίστας. Έχω κάνει τον Βούλγαρο, τον Αμερικάνο, τον Εγγλέζο, τον Γερμανό, τον Κακό, τον Καλό, τον Αγρότη, τον Τζιγκάνο, τον Τυφλό. Μόνο ρόλους έχω κάνει, δεν έχω κάνει δηλαδή το γλυκερό παιδί, αυτό που λέμε, εν πάση περιπτώσει, Ζεν Πρεμιέ. Ζεν Πρεμιέ, οπότε δεν το είχατε εισπράξει έτσι. Αυτό το εισπράτατε μόνο από τις θαυμάστριες, που όπως άκουσα σε μια συνέντευξη, θα επιθυμούσατε ταυτόγραφα να είναι. Σε ρωτήσει ο Γιώργος Ολιάγκας και είπατε. Θα προτιμούσα ταυτόγραφα να ήταν ευρώ σήμερα. Βεβαίως. Και εξακολουθώ να το πιστεύω. Νόμιζα θα λέγανε εξακολουθώ να έχω θαυμάστριες, μου ζητάνε αυτόγραφα. Σήμερα σας ζητούν αυτόγραφα. Και σήμερα. Απλώς οι θαυμάστριες είναι λίγο μεγαλύτερες, είναι κοντά σε μένα. Μικρές ηλικίες. Μικρές ηλικίες είναι κάποιες οι οποίες έχουν δει κάποια ταινία από τις πολύ παλιές που παίζονται κάθε τόσο στη τηλεόραση και πιθανώς να νιώθουν την ανάγκη να. Αλλά κυρίως η πελατεία μου είναι από μεσήλικες και απάνω. Είναι συγκεκριμένη, το target group, όπως λέμε, πολύ απλά. Υπάρχει κάποιος ρόλος που ποτέ δεν ενσαρκώσατε και σας έχει μείνει αποθυμένο. Γενικά είστε άνθρωπος με αποθυμένα. Όχι, αποθυμένα δεν έχω. Αλλά ήταν ένας ρόλος ο οποίος δυστυχώς μεγάλωσα και αν θα μπορούσα πάλι, τώρα πια δεν θα μπορούσα να τον παίξω. Που προσπαθούσα να τον παίξω, ήταν ο καπετάν Ζαχαριάς. Ήταν ένα όνειρό μου, δεν μπόρεσα να το πραγματοποιήσω, αλλά δεν μου άφησε αποθυμένο. Ότι θεωρώ ότι η δυστυχία του ανθρώπου έρχεται όταν επιθυμεί πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Και αυτό που προσπάθησα από πολύ μικρό να το αποφύγω. Ήταν ένα στοιχείο που πήρατε από την οικογένεια αυτό. Η οικογένειά σας είχε σχέση με το καλλιτεχνικό χώρο. Όχι, όχι, καμία. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ήσασταν ένα πλουσιόπαιδο όπως βλέπαμε στις ταινίες ή ένα όχι, κανονικό όχι. παιδί. Όχι, ήμουν ένα παιδί της μεσαίας τάξης. Που τα είχε όλα ή του έλειπαν. Για τα χρόνια εκείνα είχα αρκετά. Mm-hmm. Όχι όλα. Επειδή μιλούσαμε για ρόλους πριν, ο δυσκολότερος ρόλος θα λέγατε ότι είναι ο ρόλος του πατέρα. Έχετε τρία παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Έχω έτσι, τρία παιδιά. Τρία παιδιά. Ναι. Είστε καλός πατέρας, τι θα λέγατε. Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τα παιδιά. Όλοι έχουμε μία, μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση. Και ο καθένας θεωρεί καλό τον εαυτό του μέσα από χίλια δυο πράγματα που τον κάνουν να μεγαλώσει. Εδώ βλέπουμε και την πιτσιρικαρία. Αγοροπατέρας, Αγοροπατέρας, ναι. Αγόρια, μόνο αγοράκια. Αυτή είναι παλιά φωτογραφία, βέβαια. Αυτός ο μικρούλης είναι πια φοιτητής. Ναι. Ο άλλος είναι σκηνοθέτης μοντέρ και ο μεσαίος είναι ψυχολόγος. Κανένας ηθοποιός. Εντάξει, καλλιτέχνης μόνο ένας. Όλοι θέλανε να γίνουν ηθοποιοί.
και σκηνοθέτες, αλλά προσπάθησα να τους αποτρέψω. Με κάθε τρόπο. Γιατί... Βλέπατε τι έρχεται. Βλέπα... Όχι, αυτό που ήρθε μάλλον δεν το είχε προβλέψει κανείς. Ακόμα και αυτοί που ασχολούνται με το μέλλον, το οικονομικό και το πολιτικό και το πραγματικό. Έχω συζητήσει με πολλούς τέτοιους φίλους ανθρώπους, οι οποίοι και αυτοί πέσανε από τα σύννεφα. Αλλά έβλεπα ότι είναι ένα επάγγελμα που για να το υπηρετήσεις, θα έπρεπε να το υπηρετήσεις πιστά. Θα έπρεπε να παραιτηθείς από πολλές ομορφιές της ζωής. Και αυτό δεν ήθελα να το χάσουμε. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας το καταλάβαιναν. Γυρίζοντας έτσι πίσω το χρόνο, πιστεύετε ότι η στάρ της δικής σας εποχής, εσείς που ήσασταν στάρ, ήταν η ίδια ποιότητα στάρ που έχουμε σήμερα? Γιατί τότε νομίζω ότι γινόταν, δηλαδή αυτό το να ουρές έξω από τους κινηματογράφους για να δουν τις ταινίες σας. Έτσι ήταν. Όλες... και στο θέατρο. Και στο θέατρο. Δεν υπήρχαν τότε επιχορηγήσεις στα θέατρα. Ναι. Τα θέατρα πλήρωνε ο κόσμος. Ήτανε... Αν θυμόσαστε, εσείς βέβαια είσαστε μικροί, αλλά αν θυμόσαστε τις εφημερίδες, τα θέατρα ήταν 15 στα θεάματα και οι κινηματογράφοι πιάνανε 2-3 σελίδες. Τώρα έχει συμβεί το αντίθετο. Και στα θέατρα, ακόμα και στις μέτριες παραστάσεις, πήγαινε ο κόσμος, πλήρωνε, αγαπούσε τους ηθοποιούς, αλλά πλήρωνε. Δεν ήταν όπως τα τελευταία 20-30 χρόνια που τα περισσότερα θέατρα σταθήκανε μέσα από ειδικούς δρόμους επιχορηγήσεων. Άλλο λοιπόν star quality, όπως λέμε εδώ, άλλο, είναι άλλο το συστατικό του σημερινού star. Τότε ίσως, δεν ξέρω, όχι, μπορεί να ισχύει και στη δική σας εποχή. Δηλαδή ένας star ήταν, καταρχήν πρέπει να ήταν ωραίος, πρέπει να ήταν όμορφος. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Αυτό πιστεύετε ότι στη σημερινή γενιά των ηθοποιών έχει αλλάξει? Δηλαδή σήμερα μετράνε πρώτα την ομορφιά? Παίζει ρόλο η ομορφιά? Όχι, νομίζω ότι σε αυτό είναι το ίδιο. Ξεχωρίζετε κάποιον ηθοποιό από την καινούργια γενιά? Υπάρχει κάποιος ηθοποιός τον οποίο εκτιμάτε, παρακολουθείτε στις δουλειές του? Ναι, μ' αρέσουν αρκετοί ηθοποιοί. Αρκετοί. Και στις γυναίκες και στους άντρες. Και όχι στην νεότερη, την τελευταία γενιά, αλλά και στις πριν 15 χρόνια γενιές. Φουρνιές. Ναι. Μ' αρέσουν, ναι. Έχετε κάποιον που λέτε αυτό το παιδί θα συνεχίσει, θα πάει πολύ καλά, μ' αρέσει, δεν χάνω παράστασή του ή δεν τον χάνω στην τηλεόραση? Όχι, δεν τους κυνηγάω έτσι τους ηθοποιούς εγώ. Mm-hmm. Εάν μου κάνει ένας ηθοποιός εντύπωση ή ακόμα και ένας σκηνοθέτης, προσπαθώ να δω και την επόμενη δουλειά, να επιβεβαιωθώ ότι ήταν σωστή η κρίση μου και ότι είναι και αυτός έτσι όπως είναι. Και προσπαθώ και προσπαθώ. Δεν είναι όμως τυχαίο ότι όταν σε εντυπωσιάζει, όχι εμένα προσωπικά, και το κοινό, φορά, όταν... Στη συνέχεια... Και έτσι γίνεται και ο ηθοποιός ίδαλμα μετά. Δεν είναι τυχαίο όποιος γίνεται ίδαλμα, δεν είναι τυχαίο. Έχει κάποια στοιχεία. Εκείνη την εποχή υπήρχαν φιλίες, γινόντουσαν φιλίες μέσα από τις δουλειές σας? Ναι. Νομίζω ότι γινόταν πιο πολλές, πιο στερεές. Υπήρχε... Ανταγωνισμός δεν υπήρχε δηλαδή? Υπήρχε ανταγωνισμός, πάντα υπάρχει ανταγωνισμός. Με ποιον ηθοποιό, γιατί το γνωρίζω, αλλιώς θα σας ρώταγα κατευθείαν. Ναι. Με ποιον ηθοποιό είχατε νιώσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό? Υπάρχει, υπάρχει σίγουρα. Εγώ προσωπικά... Όχι, με κανέναν. Με κανέναν. Κάποιον που να αισθάνεστε ότι σας ανταγωνίζετε? Όχι. Όχι. Τόσο ωραίος χώρος είναι τελικά εκεί, δεν έχετε τίποτα μεταξύ σας? Όχι, δεν είναι θέμα χώρου. Δεν είναι θέμα χώρου, είναι θέμα χαρακτήρα ο καθένας. Εγώ ναι. Δεν ένιωθα. Δεν είπα ότι δεν υπήρχαν αντιπάθειες ή συμπάθειες, αλλά όχι ανταγωνισμό. Εγώ προσωπικά. Το νιώθατε λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να σας συμπαθεί λιγότερο περισσότερο και εσείς το αντίθετο? Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή της. Κάθε μέρα. Ναι, εντάξει, επειδή λέω τον επαγγελματικό στίβο και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Όταν είναι το ψωμί σου και η δουλειά σου, προφανώς υπάρχει και ανταγωνισμός και είναι πάρα πολύ. Νομίζω υγιές αυτό, δεν είναι κάτι παράλογο. Σε αυτή τη δουλειά, όταν σου προτείνουν ένα ρόλο, ναι. δεν θα κοιτάξεις εσύ ανταγωνιστικά τον άλλον που τον παίρνει ναι. ή σου τον πήρε το ρόλο. Mm-hmm. Συντρέχουν και πολλοί άλλοι λόγοι. Έχετε χάσει ρόλο από... Εγώ έχω πάρει μόνο ρόλους που δεν δέχτηκαν να παίξουν άλλοι. Οι περισσότεροι κακοί ναι. που έπαιξα
ήταν ρόλοι που δεν δέχτηκαν να παίξουν άλλοι. Θυμόσαστε και με αυτούς έκανα επιτυχία. Αυτό είναι. Και μετά οι άλλοι θα χτυπιόντουσαν. Θυμόσαστε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ας πούμε, μια ταινία που έκανα και τον πρώτο κακό, ας πούμε, ήταν το Αγάπη και αίμα. Mm-hmm. Ποιος έπρεπε να παίξει το δικό σας ρόλο? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Είχατε, τώρα δεν υπάρχει. Όχι. Μετά από τόσα χρόνια. Όχι. Μα τον όμως δεν τον πήρε, τον έχασε το ρόλο, τον πήρατε εσείς. Αυτός τον έχασε. Και άλλοι. Όποιον κακό ρόλο πήρα. Όποιον κακό ρόλο. Δεν θα μάθουμε από ποιον φάγατε το ρόλο. Όχι. Δεν πειράζει. Με τον προσέφεραν, δεν τον έφεραν. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό επιμένω να μου πείτε, γιατί είμαι σίγουρη ότι σας τον προσέφεραν. Κάτι συνέβη και εντάξει, αυτά δεν είναι κακά πράγματα να τα λέμε. Και επειδή έχουν περάσει και χρόνια. Δεν είναι κάτι κακό για μένα να το λέω. Εντάξει, δεν επιμένω περισσότερο, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο στις φιλίες πάλι. Ναι. Αν και μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα, γιατί μου είπατε για αντιπάθειες. Και επίσης διάβασα ότι έτσι ξεκίνησε η σχέση σας με την Έλενα Ναθαναή. Ναι, δεν, ναι. Δεν τη συμπαθούσατε. Ναι, ναι. Γιατί δεν τη συμπαθούσατε? Δεν ξέρω. Έτσι σας έβγαζε μια... Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω. Πάντως υπήρχε μια απόσταση για πολλά χρόνια. Παρόλο ότι δουλέψαμε μαζί και στο θέατρο και στο σινεμά. Αυτό μπορεί να έκρυβε έναν ερωτισμό? Πίσω από αυτό υπήρχε ερωτισμό? Μπορεί να ήταν πιθανό. Δεν μπορούσα να αυτοαναλυθώ, αλλά μπορεί να ήταν πιθανό. Οπωσδήποτε όμως τη θαύμαζα και τον καιρό που υπήρχε αυτή η αντίθεση, ας πούμε, πάντα τη θαύμαζα. Μα δεν ευνήσαμε ποτέ τι ήταν αυτό που μας έφερε την αντιπάθεια. Δεν ήταν και για ψυχανάλυση. Πώς δεν ήταν και ευχάριστο. Έχετε, στο πλευρό σας έχουν βρεθεί σπουδαίες γυναίκες. Υπάρχει κάποια με την οποία νιώσατε κάτι έτσι να κινείτε περίεργα? Με πολλές. Ποια σας είχε γοητεύσει περισσότερο? Και αυτό πρέπει να το πω. Δεν θέλετε. Άμα δεν θέλετε, δεν το λέμε. Όχι, πάντα. Ό,τι θέλετε, σε αυτή τη δουλειά συντρέχουν πολλές σχέσεις και στιγμές που μπορεί να αναπτυχθεί όταν... Δηλαδή, βλέπεις κάποιον που σου αρέσει, μπορεί να νιώσεις έτσι όπως με ρωτήσατε. Αυτό ξέρετε και θα σας το ρωτάω, γιατί πάντα η απορία μου είναι αυτή σε εσάς τους ηθοποιούς. Υπάρχουν ερωτικές σκηνές, για παράδειγμα. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω, γιατί είμαι τελείως απ' έξω. Ναι. Θαυμάζω. Σας θαυμάζω που μπορείτε να απομονώνεστε, να υπάρχει εκεί ο ρόλος και να δουλεύετε σαν να. Πραγματικά να ζείτε εκείνη την ώρα μια στιγμή έντασης και πάθους. Υπάρχει μια σχολή η οποία λέει στην υποκριτική ότι όταν είσαι, δεν μπορείς να υποδηθείς αυτό που είσαι. Καλά, επιτυχώς. Οπότε αποφεύγατε να παίζετε συνήθως, με λοιπόν, όχι, δεν, παρτνέρ δεν, που... Όχι, θέλω να πω, αν είσαι, ξέρω εγώ, ψεύτης, δεν θα υποκριθείς καλά τον ψεύτη. Ακριβώς, αυτό λέω. Δηλαδή, αν εσείς, για να παράδειγμα, ήσασταν ερωτευμένος με μία... Σας άρεσε, όχι ερωτευμένος. Δεν το έκανα γι' αυτό. Δεν μπορούσα να το αποδώσετε. Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Δεν σκέφτεσαι την υποκριτική ούτε... Αλλά θέλω να σας πω, απαντάω στην ερώτησή σας που είπατε ότι έχετε μία περιέργεια, ας πούμε, πώς γίνεται, αν νιώθεις κάτι όταν φιλάς κάποια ή την ακουμπάς. Μια μηχανία, κάτι. Ανάλογα, άμα σ' αρέσει, νιώθεις ό,τι σ' αρέσει και σε μια γυναίκα εκτός. Ευχαριστιέστε, τέλος πάντων. Έτσι, ευχάριστες στιγμές του επαγγέλματος. Έχετε ζήσει τέτοιες στιγμές, μην μου πείτε συγκεκριμένα. Αρκετές. Έχετε ζήσει. Αρκετές. Έστω και χωρίς όνομα το έχουμε. Λοιπόν, είπαμε για φιλίες πριν και εμείς έχουμε έναν αγαπημένο σας φίλο εδώ. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε και για κυνήγι, αν εκείνος νομίζω ότι είναι του ψαρέματος. Δεν κυνηγάει, ψαρεύει. Ο κύριος Βερλέκης. Ο Βερλέκης. Ναι. Είναι εδώ λοιπόν. Νίκος Βερλέκης είναι κοντά μας. Μα πόσοι ωραίοι να χωρέσουν σε αυτό το πλατό πια, δεν ξέρω. Στο πλατό του Excellent λοιπόν. Μα δεν μπορεί να κάνει φίλο. Άμα δεν είναι ωραίος, δεν μπορεί να το κάνει φίλο. Να σου πω. Τώρα θα παρεξηγηθεί γιατί δεν τον φίλησα. Ελάτε. Εγώ τον δω από τον Ιούνιο. Α, ναι. Ωραία. Να λοιπόν, αυτό είναι και το καλό. Έτσι, ότι παίρνουμε τους φίλους παρέα. Είστε καλά? Καλά, πολύ καλά. Πολύ καλά. Όσο μπορεί κανείς να είναι καλά αυτόν τον καιρό. Ναι, και εσείς το ίδιο. Όλοι υποφέρουμε. Όλοι. Εσείς λοιπόν ψαρεύετε. Ναι, κατά καιρούς ψαρεύω. Είστε καλό ψάρι. Ψάρια όμως, έτσι. Ξεκαθαρίσουμε. Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει
Αφού αυτό δεν πας για ψάρεμα. Ψάρεμα, ναι. Δεν ισχύει στη δική σας περίπτωση. Φαντάζομαι πως όχι, προς το παρόν. Και αυτό και ψάρεμα. Όλα τα συνδυάσουμε. Κανονικά τώρα έπρεπε να κατέβει εδώ, μάλλον ο Νίκος Τιλκερίδης, ο αρχισυντάκτης, να κάνει τη συνέντευξη. Γιατί είναι μια συζήτηση μεταξύ αντρών που πρέπει να γίνει και θέλω να την απολαύσω. Τι λένε οι άντρες μεταξύ τους. Πόσα χρόνια είστε φίλοι, να ξεκινήσω από εκεί. Κύριε Βερλέκη, πόσα χρόνια είστε φίλοι. Φίλοι είμαστε από τη δεκαετία του 80, κάπου εκεί ξεκίνησε η φιλία μας. Γνωριζόμαστε και από πριν βέβαια, αλλά όχι πολύ καλά. Γνωριστήκαμε. Όχι με καλή διάθεση. Α, ναι. Ξεκίνησε επίσης. Όταν δεν είσαι φίλος, είναι σε ερωτηματικά η διάθεση. Εντάξει. Εμείς γνωριστήκαμε στο θέατρο. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να του έχουμε φάει ρόλο. Τι είναι αυτό. Αν έχουμε πάρει ποτέ κανένα ρόλο δικό του, ήταν να κάνει κάτι. Όχι, και όχι, δεν έχει συμβεί ποτέ. Δεν έχει συμβεί ποτέ τέτοιο. Όχι, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Είναι νεότερος ο Νίκος, βγήκε πολύ νεότερος. Μπορεί να έτυχε όμως να συνεργαστεί. Όχι, νεότερος, εντάξει. Όχι πολύ. Μην είναι υπερβολές. Τον πειράζεται για την ηλικία του. Καθόλου ποτέ, όχι. Όχι, δεν έχουμε. Δεν τα συζητάμε αυτά καθόλου. Πώς περνάνε δύο άντρες μεταξύ τους, τι λέτε, τι σας ενδιαφέρει, τι σας απασχολεί. Έχει σημασία η εποχή. Α, τι θέλει να πει, τώρα είστε θύματα της εποχής. Για γυναίκες συζητάτε, κουτσοπολεύετε. Τώρα, καλέ, ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούν οι Έλληνες άντρες να μιλάνε πια για γυναίκες. Ψεύδετε. Νομίζω... Μην το κοιτάτε, εμένα θα κοιτάτε, σας παρακαλώ. Νομίζω πως ψεύδεται, ναι. Ψεύδεται. Εδώ ναι. Λοιπόν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι. Όχι, μιλάνε αλήθεια άντρες, ή ψέμα. Εμείς δεν πολύ μιλάμε για γυναίκες μεταξύ μας, ας πούμε. Γιατί αυτό το καιρό και οι δύο έχουμε οικογένειες. Έχουμε δύο σπουδές. Αυτό τον καιρό. Όχι, όχι. Αυτό τον καιρό έχει την οικογένεια. Όχι, αυτό τον καιρό, ενώ τώρα πια. Μιλάμε παλαιότερα που είμαστε φίλοι και πριν παντρευτούμε κτλ. Συζητήσεις τέτοιες γινόντουσαν. Τώρα πια. Που είμαστε αποτελέσματα, γιατί τις συζητήσεις δεν κάνουμε. Συνήθως δεν τις κάνουμε. Ναι, δεν τις κάνετε δημόσια μεταξύ. Νομίζω ότι οι δυο σας τις κάνετε. Ξέρετε κάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι κάνουμε. Λάγκη έχουμε κάνει συζητήσεις για γυναίκες. Δεν κάνουμε, πραγματικά. Αλλά επειδή θα κατηγορηθώ ότι ψεύδομαι. Να δούμε τι κάνουμε. Μην επιχειρήσει να πει. Όχι, εντάξει. Πρέπει να λέμε αλήθειες. Γιατί αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δύο τόσο γοητευτικοί άντρες που έχω απέναντί μου. Δηλαδή είστε. Θα το πω, γιατί να μην το πω. Πιστεύω ότι είστε φαντασίωση πολλών γυναικών. Δεν μπορεί να μην συζητάτε, δεν μπορεί να μην σας προσεγγίζουν, δεν μπορεί να μην σας δίνουν ραβασάκια ακόμα. Εμείς είπαμε δεν συζητάμε. Δεν είπαμε ότι δεν συμβαίνουν. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Είναι πολλαπλή η ερώτηση. Ωραία. Θα το αναλύσουμε. Αλλά μπορώ να την αντιστρέψω. Παρακαλώ. Αν και δεν επιτρέπετε. Εσείς με μια φίλη σας που είστε εξίσου γοητευτικές και ωραίες, συζητάτε για άντρες. Ναι, αλλά τώρα κάνω εγώ συνέντευξη σε εσάς. Ευχαρίστως όποτε θέλετε να μου κάνετε εσείς μια συνέντευξη και να σας απαντήσω. Θα φέρω και εγώ τη φίλη μου και να τα πούμε. Όχι. Τώρα είστε εσείς απέναντί μου και απαντάτε εσείς. Όχι, εμένα η ερώτησή μου δεν είχε αυτό το σκοπό. Εμένα η ερώτηση να βοηθήσω ότι δεν είναι απαραίτητο δύο γοητευτικές κυρίες ή δύο γοητευτικοί άντρες να συζητάνε για το φίλο παρά μόνο για τα προβλήματα ή αυτό κάποια το οποίο κοινά, χρειάζονται. Λοιπόν, με τους φίλους μας συνδέουν κοινά πράγματα, έτσι. Έτσι. Ποια είναι τα κοινά σας ενδιαφέροντα, λοιπόν. Κοιτάξτε, η δουλειά μας. Ο ένας κυνήγι, ο άλλος ψάρεμα. Σας πω κάτι. Αυτά είναι τα χόμπι. Αυτές είναι πολυτέλειες πια όμως. Σε μια φιλία συζητιούνται όλα. Δηλαδή και η δουλειά, η ζωή γενικότερα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το συζητάμε. Το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Το ποδόσφαιρο, οι τάσεις, η πολιτική, όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Έχετε τσακωθεί ποτέ? Θέλατε κάτι άλλο, δηλαδή να ρωτήσετε ποτέ και δεν το ρωτάτε? Έχετε τσακωθεί ποτέ? Σας βλέπω λίγο έτσι, είστε λίγο διστακτική. Δεν σας πιστεύω, γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Δεν έχετε τσακωθεί ποτέ. Έχει ελαττώματα ο Λάκης Κομνηνός ή είναι ο τέλειος άνθρωπος? Κοίταξε, για μένα ο Λάκης είναι ένας φίλος τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ για τις τάσεις ζωής που έχει κρατήσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Καλλιτεχνικά αλλά και στη ζωή του γενικότερα. Δεν μαλώνουμε ποτέ. Δεν έχουμε πολλές διαφωνίες. Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα τα πράγματα. Ναι. Και στα πολιτικά και στα κοινωνικά και στα επαγγελματικά. Είστε ένας πιστός φίλος του και είναι ένας πιστός. Δηλαδή είσαστε ένας για τον άλλον. Δεν μπορώ να το πω. Μοιράζεστε πράγματα. Πιστός φίλος. Τώρα τι θα πει πιστός φίλος. Είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Πιστός είναι μέχρι να αποδειχθεί το ανάποδο. Προς τη στιγμή είμαστε τόσα χρόνια μαζί, δεν έχει συμβεί τίποτα. Ναι.
Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει κάποιο ελάττωμα που μπορεί να σας ενοχλεί ή κάποιο προτέρημα ή να ζηλεύετε κάτι πάνω του. Να λέτε ότι. Όχι, ναι, όχι, αυτό εγώ, που έχει ο Λάκης θα ήθελα πάρα πολύ όχι, να το πω. Όχι, εγώ ζήλευα στο Λάκη την σοβαρότητά του που είχε από πολύ νέος και όχι τη σοβαροφάνεια. Ναι. Έτσι ήταν σοβαρός και όχι σοβαροφανής. Αυτό ήταν κάτι που με έκανε να τον πλησιάσω και να γίνουμε φίλοι. Mm-hmm. Συνεργαστήκαμε βέβαια στο θέατρο, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να μην. Να μην έχουμε καμία φιλική σχέση, να έχουμε απλώς επαγγελματικές σχέσεις. Απλώς κατάλαβα κάποια στιγμή, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να συζητήσω, μπορώ να πω τις σκέψεις μου, μπορώ να. Ναι. Τις ανησυχίες μου, να μιλήσω μαζί του. Νομίζω ότι τώρα πια έτσι όπως είναι τα πράγματα, τόσο δύσκολα, χρειαζόμαστε καλούς φίλους. Έτσι είναι. Και πέραν του αστείου που κάνουμε εδώ έτσι και το χιούμορ για να χαλαρώσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχουν φιλίες, γιατί ο κόσμος στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται. Βγάζει και, σε ένα φίλο, και βγάζει και κακία. Έχετε νιώσει κακία από τον κόσμο. Από συναδέλφους, ναι, συνεργάτες. Ναι. Ναι, αλλά δεν δίνω μεγάλη σημασία. Εγώ τουλάχιστον. Ναι. Αλλά από ό,τι ξέρω και ο Λάκης. Αυτή η δυσκολία σου. Δεν μπορεί να μην. Δηλαδή, έτσι είναι η ζωή μας. Επειδή... Ο Λάκης δεν ήταν ποτέ. Να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ, ας πούμε για τον Λάκη. Δεν ήταν ποτέ εγωιστής. Ήταν ναι. Περήφανος. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ βέβαια. Εγωισμού και περηφάνειας. Και ίσως αυτό τον κράτησε και έτσι όπως είναι. Και γι' αυτό κοιμάται και ήσυχα και τα λοιπά. Θεωρώ τώρα πάνω σε αυτό, γιατί συμφωνώ και στέκομαι πάνω στη φιλία. Τώρα θα δοκιμαστεί και η φιλία. Είναι τόσο πια μαύρα και δύσκολα τα πράγματα που εδώ θα μετρηθεί και πόσο στέκεται το ένα στον άλλον. Γιατί το βλέπεις και το όριο της αλληλεγγύης πια αρχίζει και φαίνεται. Έχουν διακριθεί αυτοί που συσταθήκανε, αυτοί που περνάνε προβλήματα. Εμένα, ας πούμε, από τον περίγυρό μου βρεθήκαν δύο άνθρωποι που μου είπαν όταν έχεις ποτέ ανάγκη να ξέρεις ότι είμαστε εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό και... είναι να το εφαρμόσουμε κιόλας. Βεβαίως. Θέλω λοιπόν να πω ότι τώρα, γιατί ανάλογα έχει σημασία το πολιτικό σύννεφο που ύπταται από πάνω μας κάθε εποχή, τώρα θα μετρηθούν πολλά άλλα πράγματα και θα ξεκινήσουν νέοι τρόποι και συμπεριφοράς και διεκδίκησης και σχέσεις. Βέβαια. Όλα αυτά θα συμβούν. Μηδενίζουμε κοντέρ, ξεκινάμε από την αρχή φοβάμαι. Οι περισσότεροι και κάνουμε πολλές αναθεωρήσεις. Αν σας έκαναν μία πρόταση, καταρχήν βλέπετε, παρακολουθείτε τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση βέβαια, αφού ζω στο σπίτι, το βράδυ αναγκαστικά θα ανοίξω τηλεόραση. Την ημέρα δεν μπορώ γιατί δουλεύω. Τουρκικά σύριαλ βλέπετε. Είδα μια-δυο φορές και από τότε είπα να δεν θα ξαναδώ. Δεν αισθάνομαι ότι είναι καλύτερα από τα δικά μας. Είναι πολύ χειρότερα. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να παίζονται συνέχεια τουρκικά σύριαλ στην τηλεόραση. Θα μπορούσε να παίζεται ένα ως δείγμα. Ναι. Πού και πού. Αλλά αυτό το πράγμα έχει, ας πούμε, κατακλειστεί η τηλεόραση από τουρκικές σειρές και μάλιστα από όλα τα κανάλια. Είναι για μένα σχεδόν από όλα τα κανάλια. Θεωρείτε ότι έχει παίξει ένα σημαντικό είναι ρόλο. Είναι εντυπωσιακό με την κακή έννοια. Ναι, στη μείωση τη δική σα εργασία, δηλαδή στο ότι βρίσκεται πιο δύσκολο, δεν γίνονται πράγματα. Αυτό είναι γεγονό. Ότι δεν γίνονται σειρέ, δεν γίνονται. Να σα πω τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνε μόνο τα τουρκικά σύριαλ που δεν υπάρχει δουλειά αυτή τη στιγμή. Φταίει όλη η κατάσταση γενικότερη που υπάρχει. Να πούμε ότι φταίει το μνημόνιο, να πούμε ότι φταίνε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Γενικότερα φταίει η πολιτική κατάσταση. Τώρα βεβαίως ευθύνονται και τα κανάλια που παρουσιάζουν όλες αυτές τις σειρές. Ναι. Δεν ευθύνεται το κοινό που τα βλέπει, γιατί το κοινό, μη έχοντας τίποτα άλλο να δει, αναγκαστικά θα δει αυτό που του παρουσιάζεις. Αν δεν έχει να επιλέξει. Αν έχει να επιλέξει μεταξύ του κακού και του κακού, θα παρακολουθήσει ένα από τα δύο κακά. Εσείς είχατε βρεθεί και στην κρατική τηλεόραση κάποια στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος. Είχα βρεθεί, έμεινα για 2,5 μήνες και ήμουνα. Η πρώτη παρέτηση της τότε κυβέρνησης που με όρισε. Σήμερα τι θα αλλάζατε στην κρατική τηλεόραση? Μα αυτά που ήθελα να αλλάξω και τότε δεν έχουν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δυστυχώς. Μακάρι να αλλάξει. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ότι νομίζουμε ότι αλλάζουν πράγματα στην Ελλάδα και μένουν ίδια πάντα. Ίδια. Ξέρω πώς γίνεται αυτό το μαγικό. Μα και αυτός ο λόγος ήταν τότε που έφυγα, όταν είδα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Κοιτάξτε, ήταν μία μηχανή η οποία ό,τι και ανέβαζε και διαμάντια μέσα τα ίδια αποτελέσματα θα βγάλει. Ναι. Είναι, δυστυχώς δεν ξέρω πώς έχουν βολευτεί πράγματα και έχουν γίνει έτσι που... Έχουν παγιδωθεί κάποιες καταστάσεις. Ναι. Το γεγονός δεν είναι μόνο ο άξονας, είναι και τα επόμενα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Και τα παρελκόμενα. Γιατί δεν είναι μόνο ο άξονας. Σωστά. Το γεγονός ότι μπαίνουν στο δικό σας το επάγγελμα άσχετοι άνθρωποι. Άσχετοι υπό την έννοια τη δημοσιογράφη, μοντέλα,
Έχουμε δει κατά καιρούς. Αυτό πώς το σχολιάζετε εσείς? Ας μπαίνουνε. Δεν σας πειράζει? Δεν ξέρω. Εμένα δεν θα μου ήταν ευχάριστο. Τι να πούμε δηλαδή. Δεν θα μου ήταν ευχάριστο. Μα παντού σε όλους τους χώρους μπαίνουνε. Σε εμάς μπαίνουνε μόνο. Μόνο στο ακάτεχοι δεν μπαίνουν μόνο σε εμάς. Μπαίνουν παντού. 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 Στην πολιτική, εκεί γίνεται. Καλά, εκεί είναι ένα άλλο, μια άλλη ιστορία, πονεμένη. Πονεμένη ιστορία. Τους εργολήπτες. Απλά βλέπουμε τώρα. Θέατρο, τώρα είναι καινούργιο. Αυτό θα κάνει και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έκανε ο Σάκης ο Ρουβάς. Στο παρελθόν ήταν η Βίκη η Καγιά. Μπαίνουν από όλους τους χώρους. Αυτό δεν το συζητάτε, δεν το σχολιάζετε? Εγώ έχω μια αρχή. Η νεκροψία θα τα δείξει όλα. Ωραία. Γενικότερα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αν τελικά πετύχουν και περάσουν και έχουν την θα πει ότι κάτι στην αρένα αξίζει. Φαίνονται όλοι που λέω κι εγώ. Βέβαια. Στην αρένα φαίνονται όλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ κοντά μας σήμερα. Και εμείς, να έχετε ένα πολύ καλό και δημιουργικό χειμώνα, εύχομαι. Και ήρεμο. Αν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Απίστευτα. Ευτυχώς που μου το ψάρεμα και το κυνήγι. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Excellent. Φαντάζομαι ναι. Αυτό ελπίζω. 2-10-48-54-4-71 και 4-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Μην ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή και 5 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν δωρεπιταγές αξίας 300 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ My Market. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ. My Market, ελληνικά, ποιοτικά και οικονομικά πάνω απ' όλα. Απλώς ο τρόπος συμμετοχής. Γράφουμε EL λατινικούς χαρακτήρες, αφήνουμε ένα κενό, όνομα, επίθετο, αποστολή στο 54529. Πέντε τυχεροί από εσάς κερδίζουν 300 ευρώ, δωρεπιταγές αξίας 300 ευρώ από τα My Market. Δίνω ακόμα μια φορά τα τηλέφωνά μας, είναι εξαιρετικά χρήσιμα αυτή τη στιγμή, διότι κοντά μας βρίσκεται η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και συγγραφέας. Καλό μεσημέρι, κυρία Καπάτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. 2-10-48-54-4-71 και 4-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας για την κυρία Καπάτου. Θα συζητήσουμε την προσαρμογή των παιδιών μας στο σχολείο. Τα μικρά μας τα παιδάκια που είναι τώρα στον αποχωρισμό επάνω, είτε είναι σε παιδικό σταθμό είτε σε νηπιαγωγείο για τα λίγο μεγαλύτερα, ακόμα και στην πρώτη δημοτικού. Το ζούμε κάθε φορά το ίδιο έργο, κυρία Καπάτου. Ακριβώς. Κάθε φορά ζούμε το ίδιο έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μπορέσουμε να βγάλουμε αρκετές ερωτήσεις των τηλεθεατών, γιατί αυτό είναι και όλη η ουσία. Λοιπόν, υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να πάνε τα παιδιά στον παιδικό σταθμό? Ναι, θα λέγαμε ότι μια καλή ηλικία για να πάνε τα παιδιά στο παιδικό σταθμό είναι περίπου όταν γίνουν 3 χρόνων. Δεδομένου ότι τότε έχουν αποκτήσει μια σχετική αυτονομία, έχουν αρχίσει να επικοινωνούν επαρκώς με το περιβάλλον και είναι και σε θέση να αποχωριστούν και να διαχειριστούν τον αποχωρισμό από τους γονείς καλύτερα. Όμως αυτό είναι σχετικό. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις γονέων οι οποίοι δεν έχουν άλλη λύση, ναι. Δεν έχουν γιαγιάδες, δεν έχουν δυνατότητες άλλες. Οπότε έχουμε μια ευελιξία και σε πιο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, κατά περίπτωση τελικά γίνεται ανάλογα με το τι εξυπηρετεί το γονιό. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των παιδιών? Δηλαδή, εντάξει, πέραν από το κλάμα όλα αυτά, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι το παιδί πραγματικά έχει πρόβλημα προσαρμογής, αρχίζει να αλλάζει η συμπεριφορά του, ποια είναι τα συμπτώματα που διαβάζουμε? Γενικώς, τα παιδιά... Ανάλογα με πολλά πράγματα έχουν να κάνουν και η προσαρμογή τους με τον παιδικό σταθμό και η διαχείριση. Δηλαδή, το πιο βασικό όμως και το πρώτο που θα σας έλεγα είναι το πώς το διαχειρίζονται οι γονείς. Δηλαδή, ο γονιός είναι αυτός που είναι ο πρώτος βασικός άξονας, ο πυλώνας θα σας έλεγα, που ανάλογα με τη στάση που έχει, αν ο ίδιος αισθάνεται ασφαλής που θα βάλει το παιδί του στον παιδικό σταθμό και θα το αποχωριστεί, αυτό το μήνυμα θα περάσει και στο παιδί. Αν όμως ο ίδιος δεν είναι ασφαλής, δεν αισθάνεται εμπιστοσύνη στο περιβάλλον που θα δώσει το παιδί του, έχει ο ίδιος ανασφάλεια, είναι υπερβολικό.
υπερβολικά προσκολλημένο στο παιδί και έχει την αίσθηση, το βάζω από μικρό στα βάσανα. Θα σας έλεγα, όταν το δεν ενοχικά. Είναι πολύ καλός ιονός. Άρα λοιπόν, τα παιδιά, έχουμε παιδιά τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία και μέσα σε μερικές μέρες, μια εβδομάδα, προσαρμόζονται πολύ εύκολα. Έχουμε άλλα παιδάκια που μπορεί να τους πάρει και δύο εβδομάδες, χωρίς όμως να έχουμε κάποια ιδιαίτερη σοβαρή αντίδραση. Και έχουμε παιδιά που έχουν κάποιες πολύ σοβαρές αντιδράσεις, μπορεί να κρατήσουν ένα μήνα, μπορεί και όλη τη χρονιά σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά είναι παιδιά που συνήθως είναι υπερπροστατευμένα, οι γονείς είναι αγχώδεις, δεν έχουν μια σταθερότητα στη συμπεριφορά τους ή αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Και βέβαια θα σας πω ότι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για την είσοδο του παιδιού στον παιδικό σταθμό είναι να μην έχει μεσολαβήσει σε κοντινό διάστημα κάποιο γεγονός σημαντικό μες στην οικογένεια. Όπως παραδείγματος χάρη να έχει γεννηθεί ένα άλλο παιδάκι, να έχει υπάρξει ένα διαζύγιο, να υπάρχουν εντάσεις στην οικογένεια. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι σαφές ότι μπορεί να δυσκολέψουν το παιδί και να είναι ένα ανάγχωμα στην διαδικασία της προσαρμογής του στον παιδικό σταθμό. Βέβαια. Δεν είναι και πράγματα που μπορείς να τα προβλέψεις. Δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι δεν πάει καλά και έχει αποφασίσει να προχωρήσει ένα διαζύγιο, θα έπρεπε να πει το αναβάλω για τώρα, μην ταράξω την ηρεμία του παιδιού. Σε καμία περίπτωση. Απλώς πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, ναι. Να προσπαθούμε να είμαστε λιγάκι πιο ήρεμοι και πιο ψύχρεμοι, να μην φαίνεται στο παιδί ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι εντάσεις και να ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να βγει στην προσαρμογή του παιδιού μας. Άρα θα πρέπει να έχουμε ειδικό τρόπο διαχείρισης. Να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή, να ξέρουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Και να έχουμε σε κάθε περίπτωση μια αποφασιστικότητα με το παιδί μας την ώρα του αποχωρισμού. Γιατί πρέπει να του περάσουμε το μήνυμα ότι πάει στο σχολείο για να περάσει καλά. Όχι μόνο για να μάθει. Αλλά για να βρει φίλους, να κάνει πράγματα που το ενδιαφέρουν, να περάσει ωραία τη μέρα του. Γιατί η εμπειρία της προσχολικής εκπαίδευσης είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίο. Βοηθάει ένα παιδί που πολύ πλευρά σε όλα τα επίπεδα. Το αναπτύσσει τις ικανότητες, που είναι το χρόνο του ευχάριστα. Δεν είναι δηλαδή babysitting όπως πολλοί γονείς μπορεί να πιστεύουν. Ναι. Πώς λοιπόν διαχειρίζεται ο γονιός αυτή την αντίδραση του παιδιού? Γυρίζει. Μπορεί την πρώτη μέρα το παιδάκι να πάει σχολείο, τη δεύτερη, την τρίτη αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι. Αρχίζει και αρνείται. Δεν θέλω. Ναι, δεν θέλω. Μπορεί να γίνει αυτό. Πώς το διαχειρίζεται ο γονιός? Θα έλεγα ότι ο γονιός, καταρχήν όλα τα παιδιά, όταν γυρίζουν στο σπίτι από τον παιδικό σταθμό, θέλουν κάποιο χρόνο μετάβαση από τη μία συνθήκη στην άλλη. Δηλαδή, δεν πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα πάνω στο παιδί και να το ρωτάμε τι έγινε, πώς πέρασες. Διότι ενδεχομένως να μην μας πει τίποτα, να απογοητευτούμε ή να αρχίσει να γκρινιάζει. Θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο ήρεμο και χαλαρό, να μην το πιέσουμε καθόλου, ούτε με ερωτήσεις, ούτε με υπερβολικές αγκαλιές. Αν μετά, κατά τη διάρκεια της μέρας, το παιδί δεν μας πει, δεν θα επιμείνουμε εις αυτό. Αν έρχεται το βράδυ λοιπόν και το παιδί μας λέει δεν θέλω να πάω αύριο στο σχολείο ή εκείνη την ώρα που μπορεί να μας πει δεν θέλω να πάω ή να ανέβει στο σχολικό ή να το πάμε, εμείς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι, ήρεμοι, να εμφυσίσουμε τη βεβαιότητα στο παιδί μας ότι στο σχολείο οπωσδήποτε θα πας γιατί θα συναντήσεις τους φίλους και εγώ θα πάω στη δουλειά. Και θα τα πούμε το μεσημέρι ή το απόγευμα, ανάλογα με το ωράριο που έχει ο κάθε γονιός. Αλλά είμαστε αποφασιστικοί εκείνη τη στιγμή. Και αν την άλλη μέρα πάλι το παιδί μας λέει τα ίδια πράγματα, αποφεύγουμε την κουβέντα, περνάμε το μήνυμα ότι θα πάμε στο σχολείο, αλλά δεν δίνω έμφαση στο θα πάμε. Απλώς φαίνεται ότι είμαστε αποφασιστικοί και εμπνέουμε στο παιδί μια σταθερότητα και βεβαιότητα για τον νέο χώρο. Γιατί ξέρετε, όταν εμείς οι γονείς περάσουμε στο παιδί το μήνυμα ότι είμαστε σίγουροι ότι θα πάει εκεί και θα περάσει καλά, το παίρνει το παιδί, το εισπράττει με τη συμπεριφορά μας, με τη στάση μας. Και έτσι αυτό το βοηθάει πάρα πολύ. Το άγχος το δικό μας είναι ο χειρότερος ιονός, θα σας έλεγα. Πολύ κακός σύντροφος και μερικές φορές δεν το πιάνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Το παιδί όμως το πιάνει, το αντιλαμβάνεται στην ατμόσφαιρα, την αγωνία που έχουμε για την προσαρμογή του. Όταν και όλα τα παιδιά. Τα εκμεταλλεύεται κιόλας. Ναι, βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί ξέρετε, μία μέρα μπορεί να μας πει το παιδί δεν θέλω. Να υποχωρήσουμε και να μην το στείλουμε. Αυτό όμως είναι μια νίκη για εκείνο. Και λέει, α, το πέτυχα τώρα. Για να πω και αύριο. Και για να έχω και μεγαλύτερη αντίδραση. Και όταν βλέπει ότι εμείς υποχωρούμε και λειτουργούμε έτσι ενοχικά και με την υποχωρητικότητά μας, δεν του περνάμε μήνυμα ασφάλειας, όπως καταλαβαίνετε. Και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο και μεγαλύτερο. Θα ξέρουμε οι περισσότεροι γονείς, γιατί όλοι το περνάμε. Και ξέρετε, ακόμα είναι οι πρώτες μέρες που έχουν ξεκινήσει. Ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις των παιδιών. Ναι. Ακόμα, θα σας έλεγα, και μπορεί να είναι και για μεγαλύτερο διάστημα. Θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε ηρεμία, θέλουμε ενασχόληση του παιδιού, όχι πίεση, αλλά πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί κατά την ώρα του αποχωρισμού. Αυτό. Πρέπει να φαίνεται είναι ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η δική του υποχρέωση. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια γενικότερη στάση που πρέπει έτσι, να έχουμε ακριβώς. Στα παιδιά μας. Βέβαια, το μήνυμα πρέπει να είναι σταθερότητα. Και ξέρετε, είναι μέσα στο πλαίσιο τη οριοθέτηση που βάζουμε. Επίσης, το διάβασμα είναι ένα μεγάλο. Για την ιστορία, απλώς έτσι να σας το πω. Εγώ δεν τελείωσα ποτέ το νηπιαγωγείο. Δεν πήγατε? Πήγα κάποιους μήνες μετά. Δεν θέλετε.
Όχι. Καλά, γενικά είχαν θέμα την εποχή, το σχολείο. Θα σας πω. Πολλά παιδιά δεν πηγαίνανε. Πολλά παιδιά δεν πηγαίνανε και ξεκινούσαν κατευθείαν στην πρώτη δημοτική. Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν το υποχρεωτικό που έπρεπε να είσαι εκεί. Και ούτε οι γονείς το πίστευαν τόσο ανέγκυρα. Έφτασα μέχρι τα Χριστούγεννα, έκανα τη γιορτή και μετά σπίτι. Πήγα τρεις μήνες, εντάξει, όταν αμάθω το μάθα. Τα υπόλοιπα τα μάθαινα από τη μαμά μου. Ξέρετε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν γονείς που το κάνουν αυτό. Και είναι τεράστιο σφάλμα. Σας ξαναλέω, ακόμα τότε ήταν διαφορετικά πριν από κάποια χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια Δεν είχε φανεί τόσο πολύ η αναγκαιότητα του σχολείου, του παιδικού σταθμού και δεν υπήρχε και ενημέρωση των γονιών. Οπότε ο γονιός, οι περισσότερες μανάδες δεν δούλευαν και λέγανε ας κάτσει το παιδί και στο σπίτι, δεν παθαίνει τίποτε. Ναι. Ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Σήμερα όμως, επειδή ξέρουμε πόσο πολύπλευρα βοηθιέται ένα παιδί με την προσχολική εκπαίδευση, είναι αδιανόητο να κάθεται στο σπίτι. Και αφού ξεπεράσουμε λοιπόν και έστω ότι είμαστε καλά και πάμε σχολείο, άντε ξεκινάει η ιστορία του διαβάσματος. Στην πρώτη δημοτικού πια. Στην πρώτη δημοτικού πια. Άλλη μεγάλη δυσκολία. Μεγάλη δυσκολία που οι περισσότεροι γονείς το έχουν αυτό. Αυτό πώς διαχειριζόμαστε. Κοίταξτε, καταρχήν να πούμε ότι στην πρώτη δημοτικού τα περισσότερα παιδιά δεν δυσκολεύονται ιδιαίτερα να προσαρμοστούν. Και εκεί έχουμε όμως κάποιες περιπτώσεις παιδιών που δυσκολεύονται στην προσαρμογή, έτσι. Και μία από τις δυσκολίες είναι και στο διάβασμα. Ναι. Αυτό που αναφέρετε. Από την αρχή, εγώ θεωρώ ότι το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι το διάβασμα είναι προσωπική του υπόθεση. Ότι είναι μια διαδικασία που θα την κάνει το ίδιο και ο γονιός είναι αυτός που είναι εκεί για να τον βοηθήσει, να τον καθοδηγήσει όταν έχει κάποια δυσκολία. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε ξεκάθαροι στο μήνυμα, χωρίς να είμαστε πιεστικοί στο παιδί, αλλά είμαστε απόλυτοι σε αυτό που λέμε και βέβαια ότι θα τα καταφέρει μια χαρά. Το παιδί το παίρνει το μήνυμα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, επειδή είναι οι πρώτες μέρες, να ξεκινήσουν οι γονείς να κάνουν παρατηρήσεις στα παιδιά. Γιατί αυτό θα είναι ένα ναυάγιο ενδεχομένως της προσαρμογής του στην πρώτη δημοτικού. Για να πάει το παιδί στην πρώτη δημοτικού, πρέπει να έχει, να μπορεί να κρατήσει την προσοχή του, να μπορέσει να συγκεντρώνεται σε αυτό που λέει και ο δάσκαλος, να αντιμετωπίζει και την ενδεχόμενη αυστηρότητα κάποιες φορές του δασκάλου, αλλά την οριοθέτηση που μπορεί να του βάλει και το γεγονός ότι πρέπει να έχει σχολικά καθήκοντα. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα. Και το να... οποίο ακούγεται πολύ ωραία, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Καθόλου δεν είναι εύκολο. Διότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι υπερκινητικά. Έτσι ακριβώς. Ζωηρά. Έχουν έλλειψη συγκέντρωσης. Πολύ σωστά το λέτε. Και αυτό είναι γιατί πρώτη δημοτικού, ξέρετε, είναι, θα σας έλεγα, μία τάξη πολύ κομβική για τη ζωή του παιδιού. Γιατί αν πάει το παιδί καλά στην πρώτη δημοτικού, μπορεί να τραβήξει πολύ καλά και τις άλλες χρονιές. Αν ξεκινήσει και αναπτυχθούν, εμφανιστούν. Δεν θα αναπτυχθούν οι δυσκολίες, θα εμφανιστούν στην πρώτη δημοτικού. Δηλαδή κάποια παιδιά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μπορεί να είναι πολύ κινητικά. Αυτή η κινητικότητα να μην τα βάζει, να μην τους επιτρέπει να συγκεντρώνονται με στο μάθημα ή να υφίσταται τις παρατηρήσεις του δασκάλου ή να μην μπορούν εύκολα να αντιγράψουν με τον πίνακα. Αυτό όλο δημιουργεί μεγάλο εμπόδιο. Γυρίζουν λοιπόν στο σπίτι. Πάει ο γονιός να τα παραλάβει από το δάσκαλο. Ο δάσκαλος κάνει παρατηρήσεις του γονιού και λέει δεν κάθεται. Συνεχίζω την παρατηρήση στο σπίτι. Πάει ο γονιός να τα πει. Αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά θέλουν κάποιο χρόνο και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν έχω ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, θα έπρεπε από πιο πριν να έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά και τώρα που είναι πρώτη δημοτικού δεν είναι ποτέ αργά. Mm-hmm. Τι εννοώ με αυτό. Θα πρέπει να έχει ξεκάθαρα όρια. Ποιος είναι ο χρόνος που θα διαβάζουμε. Να έχει ένα χώρο που θα διαβάζει, ο οποίος δεν θα έχει τίποτα επάνω, κανένα αντικείμενο, γιατί το παιδί μπορεί να χάσει την προσοχή του με το παραμικρό και με ένα πουλάκι που μπορεί να περνάει από το παράθυρο. Να είναι συγκεντρωμένο λοιπόν εκεί. Mm-hmm. Θα πρέπει ίσως εμείς να τον οργανώσουμε καλύτερα στη μελέτη του για αρχή και να του δίνουμε και την ευκαιρία να κάνει συχνά διαλύματα. Να κάνει μικρά διαλύματάκια. Χωρίς να το μαλώνουμε, είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Όχι να το μαλώνουμε, επιβράβευση. Ποια είναι η επιβράβευση που δίνουμε στα παιδιά μας? Πολλές είναι οι μορφές επιβράβευση. Πολλές φορές, ξέρετε, εκτός από τον μπράβο το κλασικό, λες μου, ωραία, το έχεις κάνει, ωραία γράμματα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ή μια αγκαλίτσα, ή ένα φυλάκι, ή να του κάνουμε έτσι στην πλατούλα, ή να του δώσουμε σαν ένα κίνητρο, τελειώνοντας γρήγορα να παίξουμε ένα παιχνίδι αγαπημένο του, ή να βγει βόλτα κτλ. Γιατί θέλουν και το μπράβο, δηλαδή. Εννοείται στην φυσικά. Και ιδιαίτερα, ξέρετε, τώρα που είναι στην πρώτη. Πάντα τα παιδιά θέλουν να καλά. Αλλά τώρα που είναι στην πρώτη δημοτικού, ακόμη και τα γράμματά του μπορεί να μην είναι πολύ καλά. Ας κάνουμε λίγο τα στραβαμάτια, αν ένα παιδί μπορεί να έχει έναν και δυσκολεύεται. Mm-hmm. Και αν δούμε ότι μετά τα Χριστούγεννα υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, θα πρέπει να το συζητήσουμε οπωσδήποτε με το δάσκαλο και ενδεχομένως να ζητήσουμε και βοήθεια. Αν δούμε ότι οι δυσκολίες μπορεί να συνεχιστούν και να είναι σημαντικές όπου κρατάνε το παιδί πίσω. Πάντα όμως τα παιδιά θέλουν χρόνο. Ναι. Και βέβαια δεν τους κάνουμε τις δηλώσεις, τις βαρύγδουπες, ότι τώρα που ξεκινάς το σχολείο σταματάμε τα παιχνίδια, δεν παίζεις, έχουμε σχολείο. Πάντα θα εξασφαλίζουμε σε όλες τις τάξεις τα παιδιά να έχουν χρόνο αυτό ελεύθερο. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το συζητήσουμε ενδεχομένως σε μια επόμενη εκπομπή για το πότε πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε όταν συνεχίζει η έλλειψη συγκέντρωσης, προσαρμογής. Γιατί είναι ένα θέμα, δηλαδή μπορεί να κρύβονται διάφορα προβλήματα πίσω από αυτό, τα οποία δεν είμαστε σε θέση να τα αντιληφθούμε αμέσως και το σχολείο τα βγάζει προς τα. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε αυτό, αλλά επειδή έχουν ξεκινήσει, με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ήδη οι πρώτες ερωτήσεις.
Λέει λοιπόν μια κυρία ότι πήγε στην πρώτη δημοτικού το κοριτσάκι της και της είπε, γύρισε στο σπίτι, της είπε δεν θέλει να ξαναπάει γιατί τα παιδάκια την κοροϊδεύουν επειδή έχει κάποια κιλάκια παραπάνω. είναι εδώ. Είναι αυτή, είναι και μια. Ωραία, θέλετε να ξεκινήσουμε αυτή την ερώτηση αφού την έχετε. Πάμε σε αυτή. Ο γιος μου λοιπόν είναι 4 ετών. Πρώτη εβδομάδα σε παιδικό σταθμό. Δυστυχώς δεν κάθεται όλη μέρα στο σταθμό, κάθεται απομονωμένος, δεν παίζει με τα άλλα παιδιά. Εδώ και δύο βράδια θέλει να κοιμάται μαζί μας και μου κρατάει το χέρι όλη νύχτα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα είναι η πρώτη εβδομάδα που πάει το παιδάκι στο παιδικό σταθμό. Είναι λογικό να έχει μια ανασφάλεια και αγωνία. Αυτό που θα επιθυμούσα είναι η δασκάλα να μπορέσει να το πάρει λίγο κοντά της, να του δώσει κάποιο ρόλο, αν θέλετε, και να το φέρει σε επαφή με κάποια παιδάκια τα οποία μπορεί ήδη να έχουν προσαρμοστεί και να είναι πιο ανοιχτά. Να του δώσει κάποιες πρωτοβουλίες. Το ότι είναι απομονωμένο στο σχολείο δεν θα πρέπει να την ανησυχεί τη μαμά αυτή τη στιγμή, διότι θα πρέπει και η ίδια να το βοηθήσει στο σπίτι να καταλάβει ότι θα πλησιάσουμε άλλα παιδάκια. Και αν είναι η μαμά αυτή που το παραλαμβάνει από το σχολείο, ίσως να πιάσει παρέα με κάποια άλλη μαμά ή κάποια γιαγιά ή κάποιο μπαμπά που είναι εκεί, ώστε να αρχίσουν να δημιουργήσει κάποιες παρέες ή κάποια γνωριμία, να αρχίσει το παιδάκι να αισθάνεται πιο άνετα να πάει εκεί. Η στάση όμως της μαμάς πρέπει να είναι καθοριστική. Mm-hmm. Να δείχνει ασφάλεια, βεβαιότητα και σιγουριά για το περιβάλλον το οποίο. Και να κάνει κιόλας αυτό που είπαμε, να μιλήσει και με τη δασκάλα που είναι πολύ βασικό. Και είπε ότι κοιμάται μαζί τους. Εδώ δεν θα είμαι σύμφωνη σε αυτό το πράγμα, διότι αν το παιδί έχει μπει σε ένα δρόμο, είναι σαφές ότι αυτό χαλάει και σε όλα τα παιδιά. Ξέρετε, ο ύπνος είναι από τα πρώτα βασικά κομμάτια τα οποία μπορεί να χαλάσουν όταν αντιμετωπίζουν άγχος με νέες συνθήκες. Νομίζω ότι η μαμά. Είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει. Δηλαδή, το ένα βγαίνει από το άλλο. Άλλο θέμα τα παιδιά που κοιμούνται στο κρεβάτι των γονιών. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τώρα όμως στην προκειμένη περίπτωση, για να τη δώσουμε την απάντηση της τηλεθεάτριάς μας, θα τη πρότεινα να ξαναγυρίσει το παιδάκι στο κρεβατάκι του και αν δυσκολεύεται να καθίσει και η μαμά ή ο μπαμπάς δίπλο και οι δύο. Καθιστεί σε μία καρέκλα, έστω μέχρι να το καθησυχάσουν και του πούμε τώρα κοιμόμαστε αγάπη μου. Και αν το παιδάκι ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το κιχ που θα πάει, να πάει ο γονιός εκεί, χωρίς να ανάψει φώτα, χωρίς να κάνει παρατήρηση στο παιδάκι, να το καθησυχάσει, ούτε αγκαλίτσες και τέτοια πράγματα, μόνο αν είναι έντονες οι αντιδράσεις, να το ξαναπάρει ο ύπνος και να φύγει. Και αν ξαναξυπνήσει πάλι το ίδιο. Δηλαδή, αυτό αν το κάνουμε μερικές μέρες και βεβαιωθεί το παιδί ότι παρά το γεγονός ότι είναι νύχτα, η μαμά και ο μπαμπάς δεν με έχουν εγκαταλείψει, όπως με αφήσανε στον παιδικό σταθμό, τότε θα δείτε ότι θα πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Να χτίσετε και να αποκτάτε εμπιστοσύνη. Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε επόμενη ερώτηση, θέλετε να πάμε σε επόμενη. Εδώ λοιπόν, η κόρη μου είναι στην πρώτη δημοτικού, πήγε την πρώτη εβδομάδα. Ναι, είναι αυτό που είπαν τα παιδιά πριν. Λοιπόν, λίγα κιλά παραπάνω. Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι το νούμερο ένα πράγμα είναι να δούμε γιατί το παιδάκι αυτό δεν θέλει να πάει στο σχολείο. Δεν είναι τα κιλά του το πρόβλημα. Είναι ότι είναι ένα παιδί που ενδεχομένως μπορεί να είναι και μοναχοπέδι, να μην μπορεί εύκολα να διαχειριστεί τέτοια πράγματα και ίσως να είναι και υπερπροστατευμένο. Αυτό που εγώ θα πρότεινα στη μαμά είναι να θεωρήσει δεδομένο και να πει στο παιδί της ότι είναι απαραίτητο να πηγαίνει στο σχολείο, να μιλήσει άμεσα με το δάσκαλο. Άμεσα. Είναι η βασική της ενέργεια. Να θέσει στο δάσκαλο αυτό ή στη δασκάλα και να τη ζητήσει τη συνεργασία. Να τη βάλει μπροστά, να τη δώσει κάποιο ρόλο, να μιλήσει στα παιδιά για αυτό το οποίο ενδεχομένως συμβαίνει και να το σταματήσουμε άμεσα. Αυτό από την πλευρά του σχολείου. Από την πλευρά όμως τη δική τους, θα πρέπει να βοηθήσει η μαμά το παιδάκι να καταλάβει ότι κάθε ένα παιδί είναι διαφορετικό. Yeah. Άλλο μπορεί να φοράει γυαλάκια, άλλο μπορεί να έχει πεταχτά αυτάκια, το οτιδήποτε. Και να μάθει το παιδί να διαχειρίζεται το πείραγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν τώρα ξεκινήσει αυτό και δεν μπορέσει το παιδί να το διαχειριστεί, τότε αυτό μπορεί να γίνει μια θύελα για τη ζωή του παιδιού και να αποτελέσει μια λυσίδα αρνητικών εμπειριών. Πρέπει λοιπόν ο γονιός ούτε μία μέρα δεν θα το αφήσει στο σπίτι, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι να το υποβαθμίσουμε το θέμα και να δείξουμε στο παιδί ότι μπορεί να το χειριστεί και μόνο του, λέγοντας κοίταξε και εσύ πώς είσαι στο άλλο παιδάκι, μιλώντας και με το δάσκαλο ταυτόχρονα και να το λύσουμε. Δεν θα είναι το βασικό θέμα. Και πίσω από αυτό, ίσως να δει ο γονιός ότι κρύβεται μια υπερβολική ευαισθησία του παιδιού και ένα άγχος το οποίο μπορεί να έχει και ανασφάλεια. Αυτό θα αποτελέσει ένα κίνητρο για το γονιό να του δίνει περισσότερες πρωτοβουλίες, να μπορέσει να το φέρει σε επαφή με παιδιά συστηματικά. Μάλιστα. Συστηματικά, ούτως ώστε να μπορέσει το παιδάκι σιγά σιγά να μάθει, γιατί η παρέα των παιδιών είναι φάρμακο, θεραπεία. Ναι, βέβαια. Κυρία Καπάτου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ, έτσι, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμα τα πράγματα. Ελπίζω να μπορέσουμε να μαζί. Σας έχω φέρει και αυτά. Ναι. Οι γονείς κάνουν τη διαφορά, φυσικά. Ναι.
και μεγαλώστε ευτυχισμένα παιδιά. Είναι τα βιβλία σας. Αυτά είναι πολύ τα καινούργια βιβλία, οι γονείς κάνουν τη διαφορά. Πολύ χρήσιμα βιβλία. Από τις εκδόσεις Μήνωας που έχουν όλα τα θέματα που αφορούν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ψυχολογία των παιδιών. Για το σχολείο, για τα προβλήματα τα μαθησιακά, για όλα. Τέλεια. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπημένες μου τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα. Η κυρία Γουλά είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Καλώς όρισες, αγάπη μου γλυκιά. Καλώς σε βρήκα, Χριστίνα μου. Είμαι 8. 8 ψυχή μου. 8. Περάστε από εδώ. Δεν σε φιλώ γιατί δεν θέλω, επειδή εγώ κινούμαι μέσα σε χώρους περίεργους έτσι εδώ με κόσμο και τέτοια και είναι τέλος πάντων κάποιοι κρυωμένοι εδώ τριγύρω. Δεν θέλω να έχουμε τέτοια θέματα. Ναι. Παρακαλώ, περάστε. 8 μηνών ψυχή μου, με την κοιλιά στο στόμα. 8 μηνών με την κοιλιά στο στόμα, αλλά λέω θα το παρουσιάσω το σαπουνάκι, γιατί είναι καλό και για τις έγκυες. Δεν έχεις πάρει ούτε ένα κιλό. Έχω πάρει κιλά. Πού ακριβώς θα έχεις πάρει, εκτός από την κοιλιά σου, δηλαδή. Είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι το ζω μαζί σου. Τα παίρνω εγώ τα κιλά. Θα σου πω τι γίνεται. Δεν έχω σταματήσει τη δουλειά καθόλου. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχω σταματήσει καθόλου να δουλεύω. Είμαι στους ίδιους ρυθμούς που ήμουν από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης. Οπότε δεν έχω την πολυτέλεια να κάτσω, να χαλαρώσω και να φάω. Οπότε μάλλον αυτό με έχει ωφελήσει, λοιπόν, δεν έχω κάνει καμιά. Να φτιάξουμε ομορφιές τώρα με τη βοήθειά σου. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε κρέμα, μου είπαν υδατική. Όχι, θα κάνουμε αυτό εδώ, το κρεμοσάπουνο. Α, κρεμοσάπουνο λοιπόν. Το οποίο είναι φυσικό και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όλοι. Το πολύ καλό του είναι ότι είναι πολύ οικονομικό. Mm-hmm. Μπορεί να το φτιάξει ο καθένας με πάρα πολύ απλά υλικά και το κυριότερο, είναι πάρα πολύ υγιεινό για τον οργανισμό μας. Ό,τι βλέπετε τώρα, ό,τι θα φτιάξουμε, είναι αγνά υλικά. Τα φτιάχνουμε μόνοι μας. Φτιάχνουμε λοιπόν κρέμο σάπουνο, έτσι. Ακριβώς. Και αυτό είναι το προηγούμενο στάδιο, το οποίο θα το δείξω κατά την Παρασκευή για να μην χάσουμε τους τηλεοπτικούς μας χρόνους. Γιατί χρειάζεται λίγο χρόνο για να ζεσταθεί, θα το πω, τη διαδικασία τώρα. Και ξεκινάμε. Έχουμε πράσινο σαπουνάκι, αγνό πράσινο σαπουνάκι. Το πράσινο σαπουνάκι από τι αποτελείται? Από αποσταγμένο νερό, από λάδι ελιάς και από ένα συστατικό, το νάτριο, ένα μέταλλο, το οποίο το έχουμε και στον οργανισμό μας, δεν είναι δηλαδή κάτι κακό, κάτι χημικό. Αυτό είναι το πράσινο σαπουνάκι. Σε άλλη εκπομπή θα πούμε και πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Θα φτιάξουμε και πράσινο σαπούνι. Βέβαια. Πανεύκολο είναι. Αλλά τώρα παίρνουμε λοιπόν ένα αγνό πράσινο σαπουνάκι, το τρίβουμε στον τρίφτη μας της κουζίνας. Αυτό είναι πράσινο σαπούνι. Αυτό είναι πράσινο σαπούνι, τριμμένο. Το βλέπετε, πράσινο σαπουνάκι. Εδώ. Είναι το σαπουνάκι που τρίψαμε τώρα. Έτσι. Ναι. Εδώ έχω λίγο αποσαγμένο νερό. Mm-hmm. Βάζουμε εδώ πέρα, δεν το κάνω τώρα, θα το δείξω μόνο. Ναι. Βάζουμε το αποσταγμένο νεράκι μας, λίγο, πολύ λίγο. Ερώτηση. Ναι. Τι, εμείς δεν έχουμε τόσο εξειδικευμένο... Δεν θα το κάνουμε σε τέτοιο, εγώ το έχω φέρει για να το δείξω, για να φαίνεται, να είναι διάφανο. Μπράβο, τι σκεύος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν. Σε μία κατσαρόλα, αλλά σε χαμηλή φωτιά. Μια κατσαρόλα που έχουμε σπίτι μας, οποιαδήποτε, οποιαδήποτε, σε χαμηλή φωτιά. Πολύ χαμηλή φωτιά. Έτσι. Πρέπει να γίνει αργά-αργά αυτό. Θα το απολαύσουμε. Πρέπει να γίνει αργά-αργά. Είναι κάτι σαν τη μαντογιονέζα. Δηλαδή θέλει μια υπομονή και θέλει να ρίχνουμε μετά σιγά-σιγά το αποσταγμένο νερό. Λοιπόν, ζεσταίνουμε αυτό κανονικά, ανοίγουμε ματάκι, υποτίθεται ότι είναι μάτι αυτό. Ρίχνουμε, έχουμε ζεστάνει το νεράκι, ρίχνουμε το σαπουνάκι μας. Πολύ ωραία. Και αυτό μπορώ να το ανάψω λίγο, έτσι να φανεί. Ωραία. Αυτό σιγά σιγά να λιώνει και να γίνεται ένας πολτός. Έτσι, θα πάρει ένα σκούρο λαδί χρώμα. Το κλείνουμε. Ναι. Θα πάρει Δεν είχε ανάψει. Okay. Α, δεν είχε ανάψει. Μην δοκιμάσεις τώρα. Εντάξει. Και γίνουμε μπουρλότο. Το έχετε στην κάμερα τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, όσο το ετοιμάζεις εσύ, να φέρω τα χαρτιά μου και αυτό. Ναι, λιώνει σιγά σιγά λοιπόν το σαπουνάκι μας. Λιώνει σιγά σιγά το σαπουνάκι μας και παίρνει ένα σκούρο χρώμα λαδί. Mm-hmm. Γίνεται έτσι σαν πάστα. Ναι. Το οποίο μετά αρχίζουμε να το δουλεύουμε με ένα τέτοιο σκεύος, αυτό τον αυγοδάρτη που λέμε. Ναι, στα... ναι. Έτσι, αρχίζουμε λοιπόν να κάνουμε... Να το λιώνουμε και να το ανακατεύουμε πολύ έντονα και γίνεται, παίρνει αυτήν εδώ τη μορφή. Θα γίνει έτσι στο θα τέλος. Θα γίνει έτσι στο τέλος. Κοιτάξτε τι λίο, τι βελούδινο. Και μπορούμε να προσθέτουμε σιγά σιγά
αποσταγμένο νερό και να το κάνουμε όσο ρευστό θέλουμε. Αυτό εδώ το έχω κάνει λίγο πιο ρευστό. Ναι. Ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού το έχουμε, έχουμε λοιπόν αυτό εδώ που είναι η σαπουνόμαζά μας και το κρεμοσαπουνό μας ουσιαστικά, προσθέτουμε μέσα μία κουταλιά λάδι καρύδας mm-hmm. ή αμυγδαλέλαιο, ό,τι λαδάκι έχουμε, ίσα ίσα θρεπτικό για το δέρμα, ναι. Γιατί πρέπει να πω ότι στα λάδια του εμπορίου δυστυχώς αφαιρούν κάποια βασικά έλαια και αφαιρούν τη γλυκερίνη, το βασικό συστατικό που παράγεται κατά την δημιουργία του σαπουνιού, γιατί την εμπορεύονται ξεχωριστά. Κατά. Και βγάζουν πολλά χρήματα από τη γλυκερίνη. Και προσθέτουμε λοιπόν και γλυκερίνη έξτρα, την οποία βρίσκουμε στα φαρμακεία. Φαρμακεία. Πολύ ωραία. Μία κουταλιά πάλι της σούπας γλυκερίνη, γιατί είναι μαλακτική. Έχουμε βάλει το λάδι καρύδας, το αμυγδαλέλαιο που είναι μαλακτικό, έχει βιταμίνη ε. Βάζουμε και τη γλυκερίνη μας. Τι ωραία. Πόσα πράγματα μαθαίνεις, παιδιά. Και μετά, αν θέλουμε ναι. και δεν μας αρέσει αυτό το χρώμα, μπορούμε να προσθέσουμε. Α, μέχρι αυτό το σημείο. Βεβαίως. Φτιάχνουμε και χρωματιστά σαπουνάκια. Φυσικά, ό,τι θέλουμε. Λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Άντε. Εγώ έχω φέρει πράσινο. Χρώμα ζαχαροπλαστικής είναι βρόσιμο, είναι αγνό. Βέβαια. Και είναι μια σταλίτσα έβαλες μέσα. Ναι, ναι, τίποτα. Πάρα πολύ λίγο χρειάζεται για να χρωματιστεί. Ναι. Πάρα πολύ μικρή ποσότητα και βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει λοιπόν. Παίρνει το χρώμα. Το και χρώμα φυσικά. Μας. Ναι. Και φυσικά χρειαζόμαστε, αν θέλουμε, και εθέριο έλαιο. Εγώ έχω επιλέξει τη λεβάντα, mm-hmm. όπου είναι ένα εθέριο έλαιο αναπλαστικό. Ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους τύπους δέρματος και ψυχοσύνθεσης. Είναι χαλαρωτικό για ανθρώπους. Έχω να σας πω αυτό που είναι το μόνο που δεν έχει καταφέρει τηλεόραση μέχρι τώρα. Τις μυρωδιές να σας φέρει στο σπίτι σας. Αυτό μόνο δεν έχω. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που θα το καταφέρουμε και αυτό τηλεοπτικά θα είμαι τελείως. Πραγματικά πολύ πολύ χαρούμενη. Οι μυρωδιές που έρχονται είναι συγκλονιστικές. Πραγματικά. Και είναι τόσο τέτοια καθαριότητα που αναδύεται. Πραγματικά καθαριότητα όμως. Βλέπεις και τώρα χρωματίστηκε κιόλας και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κρεμοσάπουνο. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για, για τα χέρια μας. Να, βάφτηκα εγώ, έβαψα τα χέρια. Καινούργια έγινες. και πρόσωπο μπορούμε. Μπορούμε και πρόσωπο, μπορούμε και χέρια. Να το έχουμε κανονικά χρησιμοποιείται όπως ακριβώς χρησιμοποιούμε το κρεμοσάπουνό μας. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο και χρησιμοποιήσαμε τίποτα. Πράσινο σαπούνι το οποίο ξύσαμε. Απεσταγμένο νεράκι, μισό ποτήρι βάλαμε. Έτσι, σωστά. Ναι. Μία κουταλιά της σούπας γλυκερίνη, λάδι καρύδας. Ακριβώς. Και λεβάντα. Εσείς, αν θέλετε να διαλέξετε, μπορούν να διαλέξουν οτιδήποτε άλλο. Εθέριο. Μανταρίνιες, περιδοειδή που είναι και φτηνά. Και είναι και πολύ ωραία. Ό,τι σας αρέσει περισσότερο να μυρίζει. Και ακόμα και χρώμα ζαχαροπλαστικής. Για να δώσουμε το χρώμα που θέλουν. Μπορεί να είναι ένα ροζ σαπουνάκι, για παράδειγμα. Το χρώμα ζαχαροπλαστικής, να πω ότι μπορούν να το βρουν και στα σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι. Βέβαια. Δηλαδή και σε μαγαζιά, βέβαια, με mm-hmm. ζαχαροπλαστία και τέτοια μπορούν να ζητήσουν. Εμένα, λέτε, μου αρέσει βανίλια πάρα πολύ. Θα μπορούσα να βάλω εθέριο έλαιο βανίλιας. Εξαιρετικό. Και να μυρίζει βανίλια. Ακριβώς. Θέλω να. Τι, ξέχασα κάτι. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι το μείγμα αυτό. Πρέπει να βάζουν πολύ πολύ αργά το αποσταγμένο νερό κατά τη διάρκεια της ανάμιξης. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια που το ανακοινούν το σαπουνάκι, που γίνεται η ανάμιξη, πρέπει να βάζουν σιγά σιγά το νερό σαν τη μαγιονέζα. Να πίζει σιγά σιγά. Γιατί αν γίνει γρήγορα θα τους κόψει, θα τους γίνει πολύ αραιό. Αν τους γίνει πολύ αραιό, το ξαναβάζουν στο μάτι. Και βάζουν λίγο σαπούνι επιπλέον και ξανά το ανακάτεμα. Ίδιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Αγάπη μου, τι να σου πω. Σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά και δεν φεύγει κανείς εδώ. Excellent. Excellent, λοιπόν, πάντα εδώ, συνεπέστατη και τι ωραία εικόνα, τι ωραία εικόνα. Λοιπόν, είναι η Μάντι Περσάκη και είναι και ο Φώτης μαζί που θα μας δείξουν σε πάρα πολύ λίγο, έχουν ξεκινήσει ήδη την προθέρμανση, θα μας δείξουν σε πάρα πολύ λίγο πώς να γυμναζόμαστε με τον σύντροφό μας.
είναι εκεί που περνάμε όμορφα. Αυτά μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, να το συνδυάσουμε. Παίρνετε ήδη μια πολύ μικρή γεύση. Βλέπω εδώ κάνουν την προθέρμασή τους. Σε λίγο λοιπόν, σε πολύ λίγα λεπτά, θα μεταφερθούμε εκεί στην παραλία να πάρουμε και μια ανάσα, να φύγουμε και λίγο από πλατό. Να δούμε, να πάρουμε μια ιδέα πώς μπορούμε να γυμναζόμαστε με τον σύντροφό μας. Και να πάμε τώρα αμέσως στον κύριο Αντώνη Λιόλιο, τον γιατρό μας, παθολόγος εντατικολόγος. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, καλώς όρισες. Είναι ο γιατρός μας. Είναι το δικό μας ραντεβού και το δικό σας ραντεβού. Ραντεβού με τον γιατρό σας κάθε Κυριακή, 1:30 το μεσημέρι, εδώ στον Sky. Αλλά θα τον εκμεταλλευτούμε και εμείς να μας βοηθήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, που είσαι εδώ κοντά μας. Σε υπερευχαριστούμε πραγματικά. Έχουμε πάρα πολύ χρήσιμο και χρηστικό, μάλλον θα πω, θέμα. Διότι με τη βοήθεια του Αντώνη θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για την πρόληψη. Διότι η πρόληψη είναι σαφώς καλύτερη από τη θεραπεία, Αντώνη, σε κάθε περίπτωση. Θα μου επιτρέψεις καταρχάς να σε συγχαρώ ειλικρινά για την κοινωνική ευαισθησία που δείχνεις. Θα είσαι καλά. Οι εκπομπές που έκανες για τη μεταμόσχευση, αυτό για την πρόληψη. Σήμερα πιστεύω ο κόσμος τα έχει ανάγκη. Σε ευχαριστώ. Να ακούσει πολύ. Κάτι έγκυρο και σοβαρό, όπως ήταν η μεταμόσχευση. Πολύ προσπαθούμε με τους συναδέλφους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, διότι για μένα αυτό είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης. Να μπορεί να στηρίζει, ακριβώς, να βοηθάει και να ενημερώνει. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Αντώνη μου, ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πρόσεξε. Ναι. Να τονίσω λίγο ότι είναι βεβαίως, η πρόληψη και υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση. Mm-hmm. Πρόληψη σημαίνει φροντίζουμε να μην εμφανίσουμε μια νόσο. Δηλαδή, για παράδειγμα, φροντίζουμε να αθλούμαστε, να μην καπνίζουμε κλπ. Και δεν εμφανίζουμε στεφανία νόσο ή έμφραγμα. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας είχαν διαγνωστεί. Να σε διακόψω λίγο ένα λεπτό, διότι μεταφέρεται αυτή τη στιγμή ο παπάς από στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Τεζάρη. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, πέρασε τις πύλες των φυλακών Κορυδαλλού ο δεύτερος στη τάξη στην Χρυσή Αυγή, ο βουλευτής επικρατείας, κύριος Χρήστος Παπάς. Η μεταγωγή ξεκίνησε νωρίτερα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδεία περιπολικών και ανδρών της ομάδας Δίας. Άμεσα μπήκαν μέσα στον χώρο των φυλακών, εκεί όπου ο κύριος Παπάς θα συναντήσει πιθανότητα στο ίδιο κελί τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νίκο Μιχαλογιάκο, και τον βουλευτή του κόμματος, τον Γιάννη Λαγό, οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές από χθες το απόγευμα. Μάλιστα, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μεταφέρθηκε λοιπόν και ο Χρήστος Παπάς στις φυλακές Κορυδαλλού. Και συνεχίζουμε κανονικότατα και συγγνώμη για την διακοπή, Αντώνη μου. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι τελείως τους λόγους που πρέπει να κάνουμε την πρόληψη. Ναι, ήθελα λιγάκι να πιστήσω τη διαφορά, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα στον κόσμο. Από την έγκαιρη διάγνωση. Ακριβώς. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ότι έχουμε ένα ιστορικό ψαχαρώδης διαβήτη. Θα τα λέμε λίγο απλά, να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι συνάδελφοι, οι φαγιατροί, φαντάζομαι να μας το συγχωρήσουν. Έτσι όπως απλά τα λες και σε προτιμάει ο κόσμος και σε απολαμβάνει. Λοιπόν, έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι έχει ο πατέρας μου, η μητέρα μου ζαχαρώδη διαβήτη και ξέρω ότι έχω πολλές πιθανότητες να τον αυξήσω. Άρα είναι να το διαγνώσω έγκαιρα, ώστε να προλάβω τις επιπλοκές και όλα τα προβλήματα. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο βασικές διαφορές. Υπάρχουν νόσεις στις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από την έγκαιρη διάγνωση και υπάρχουν νόσεις που μπορούμε να τους προλάβουμε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε ανεξαρτήτως ηλικίας. Η πιο σημαντική εξέταση που πρέπει να κάνουμε ανεξαρτήτως ηλικία όλοι μας είναι να έχουμε καλή σχέση με τον γιατρό μας. Είναι να έχουμε αυτή τη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, μάλλον που οικοδομείται πάνω στην εμπιστοσύνη με τον γιατρό μας. Είναι μεγάλο λάθος να πηγαίνουμε και να κάνουμε εξετάσεις από μόνοι μας. Είναι μεγάλο λάθος να βλέπουμε να διαφημίζονται διάφορες εξετάσεις και εμείς να πάμε να τις ζητάμε. Γιατί πρώτα θα ξοδευτούμε και αν πάμε στο δημόσιο σύστημα υγείας, εκεί θα το φορτώσουμε χωρίς λόγο, μπορεί να εμφανιστούν τα λεγόμενα τυχεώματα. Πράγματα δηλαδή τα οποία είναι άσχετα και να μας υποβάλλουν και σε άλλες και σε άλλες εξετάσεις. Και το κυριότερο, μπορεί να χάσουμε το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχουμε και δεν το ψάξαμε. Άρα, η σχέση με τον γιατρό. Πάμε στο γιατρό μας, μας παίρνει το οικογενειακό ιστορικό και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Είναι ίσως πιο σημαντικό να μιλήσουμε ανά ηλικία. Τι πρέπει Ωραία. Να γίνει. Να το πάμε mm-hmm. λοιπόν ανάλογα με την ηλικία. Εδώ πάλι πρέπει να πω, επειδή το θέμα είναι τεράστιο, ξέρεις ότι χρειάζεται Φυσικά. Μία ή δύο ή τρεις εκπομπές. Το Υπουργείο κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να ενημερώσει τον κόσμο. Θα πούμε μερικά πράγματα ενδεικτικά που κατά τη γνώμη μου έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε στα παιδιά. Εκεί πέρα από τους εμβολιασμούς, που δυστυχώς δεν γίνονται σήμερα μερικές φορές λόγω της οικονομικής κρίσης που περνάμε. Αυτό είναι απίστευτο που λες. Δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα οι γονείς να αποφασίσουν. Δεν έχουν για πολλούς λόγους. Εκεί συστήνω να πηγαίνουν στα διάφορα κοινωνικά ιατρία που υπάρχουν. Για παράδειγμα, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
κάνει εμβολιασμούς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά σώματα επικράτεια. Ο γονέας να ξέρει ότι υπάρχει δυνατότητα να πάει να εμβολιάσει το παιδί. Αυτό πρέπει να το ξαναπούμε, Αντώνη, ότι όσοι γονείς λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα. Από μωρά παιδιά ξεκινάνε καταρχήν τα εμβόλια, έτσι. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Και ο παιδίατρός τους θα τους πει πολύ καλά. Και ο παιδίατρος τους θα οδηγήσει. Πού θα πρέπει να απευθυνθούν σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα. Στα διάφορα ιατρία και στα κοινωνικά ιατρία, στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι καλύτερα στην ιστοσελίδα σας να βάλουμε μια λίστα να μπορέσει να δει ο κόσμος. Θα το κάνουμε οπωσδήποτε αυτό, ώστε να ζητήσει τη βοήθεια. Ωραία, ευχαρίστω. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι ότι το παιδί πρέπει να προσέξουμε την όρασή του και την ανάπτυξή του. Γιατί το λέω αυτό, δεν είμαι παιδίατρος, αλλά πολλές φορές αυτό μπορεί να ξεφύγει. Και ξαφνικά να ανακαλύψουμε ότι το παιδάκι δεν βλέπει ή δεν ακούει σε μια ηλικία που πλέον η βλάβη είναι μη αντιστρεπτή. Εδώ μπαίνει και ο παιδοοφθαλμίατρος. Οι οποίοι είναι ειδικευμένοι οφθαλμίατροι που συνήθως μπορούν να προλάβουν το τεμπέλικο μάτι ή διάφορες άλλες παθήσεις των παιδιών. Αυτό το καταλαβαίνουμε από κάποιο σύμπτωμα όμως του παιδιού. Το παιδάκι όταν είναι μικρό δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπει και τι δεν βλέπει. Mm-hmm. Άρα ίσως με μια προσπάθεια του παιδιού να εστιάσει. Το βλέπουμε εκτός για παράδειγμα. Από τα πιο εμφανή σημάδια, έτσι. Που μπορεί να υπάρχει την ισορροπία του, να πέφτει, να κλείνει το ένα μάτι. Είναι πάρα πολλά. Ο ευαισθητοποιημένος γιατρός θα τα βρει. Και μερικές φορές δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Γιατί λέμε λοιπόν η πιο σημαντική προληπτική εξέταση είναι να πάμε στον γιατρό μας. Mm-hmm. Και ο οποίος θα μας το δείξει κλπ. Δυστυχώς μερικές φορές παραλείπονται, κυρίως λόγω της κρίσης. Αλλά συνιστώ ολόθερμα στον κόσμο που μας ακούει να μην το παραβλέψει αυτό. Mm-hmm. Μετά, αφού μεγαλώσουμε λιγάκι και πάμε λίγο παραπάνω, φτάνουμε στις ηλικίες μεταξύ 12 και 18, αν θέλετε. Mm-hmm. Εκεί νομίζουμε πάρα πολύ ότι μετά τα 15, για παράδειγμα, 14, σταματάνε οι εμβολιασμοί. Αυτό είναι λάθος. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ακόμα σήμερα περιστατικά τετάνου. Το φαντάζεστε. Επειδή δεν γίνεται σωστός ο αντιτετανικός εμβολιασμός, που είναι μια νόσος η οποία αναφεθεί είναι βαριά. Δεύτερον, στα νεαρά παιδιά, στους νεαρούς άντρες 12 με 16, πρέπει να γίνεται εξέταση στα γενετικά όργανα, στους όρχες. Mm-hmm. Είναι κάτι που ξέρετε, έχουμε λίγο ενδιασμό με τα γενετικά όργανα κλπ. Στο στρατό, θυμάμαι, βλέπαμε στα 18, στα 19 παιδιά, τα οποία είχαν έρθει με έναν όγκο που λέγεται σε μήνυμα, γιατί ποτέ δεν εξετάστηκαν. Ναι. Το καλό είναι ότι έχει καλή πρόγνωση και μπορεί να βοηθηθεί ένας ουρολόγος, ένας παιδίατρος μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα, φυσικά για τις γυναίκες, είναι λίγο πολύ γνωστά. Βεβαίως. Μαστός, τράχυλα της μήτρας. Ωραία, επειδή ακριβώς αναφέρεσαι σε γυναίκες και επειδή ο μήνας που διανύουμε είναι ο μήνας πρόληψης καρκίνου του μαστού, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και αμέσως επιστρέφουμε σε σένα, Αντώνη. Για να κερδίσεις τον εχθρό, πρέπει πρώτα να το γνωρίζεις. Και ναι, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί πλέον τον υπαριθμό 1 εχθρό των γυναικών. Όλων των γυναικών. Προκαλεί φόβο στο ακουσμά του, μα τελικά μοιάζει ανίσχυρος, λίγος, ένα τίποτα, αρκεί να τον προλάβεις. Το δρόμο της πρόληψης έδειξε ίσως πιο διάσημη γυναίκα του κόσμου, Αντζελίνα Ζολή. Παρότι κατάφερε να προχωρήσει σε πολυάριθμες επεμβάσεις με άκρα μυστικότητα, η Αντζελίνα Ζολή, με ένα αρκετά συναισθηματικό άρθρο της στην εφημερίδα New York Times, αποκάλυψε ότι έφερε το ελαττωματικό γονίδιο BRCA1, που αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες μιας γυναίκας να αναπτύξει καρκίνο του μαστού, και ότι προχώρησε προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή. Η είδηση της διπλής μαστεκτομής της Αντζελίνα Ζολή δεν αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στον χώρο των διασημότητων παγκοσμίως, μιας και τα τελευταία χρόνια είναι πολλές οι stars που τόλμησαν να αποκαλύψουν τη μάχη τους και να ευαισθητοποιήσουν τις γυναίκες για το θέμα αυτό. Σινδία Νίξον, Σέριλ Κρόου, Κάιλι Μινόγκ, Κριστίνα Απλγκέιτ, Ολίβια Νιούτον Τζον. Τον Ιανουάριο του 2003, η δημοφιλής τραγουδίστρια Αναστάζια αποφάσισε να μειώσει το μέγεθος του στήθους της, καθώς της δημιουργούσε πόνους στην πλάτη. Από τη μαστογραφία ρουτίνας, την οποία υποβλήθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην επέμβαση, ανακάλυψε ότι έχει καρκίνο του μαστού. Το χειρουργείο, για ένα παραπάνω λόγο, επισπεύθηκε, ενώ ακολούθησαν θεραπείες με ακτινοβολία. Λίγο καιρό μετά, η Star ίδρυσε το Anastasia Found, έναν οργανισμό που σκοπό έχει να προωθεί στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού στις νεότερες γυναίκες. Η γνωστή Ελληνίδα φωτογράφος Καλλιόπη, σε μια συνέντευξη βόμβα πριν από ένα χρόνο στο People, λέει ξεκάθαρα: «Στο τέλος του μήνα θα γίνει μαστεκτομή και ανάπλαση του στήθους μου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν υπήρξα ποτέ φοβητσιάρα. Είναι μια δοκιμασία ακόμα που θα περάσει και αυτή. Δεν θα πεθάνω». Πάντα με αυτό το ωραίο χαμόγελο που εκφράζει τις δικές σου. Πολλά. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ λίγο. Χθες η Έλλη Κοκκίνου επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στα Ανοπατήσια και έκανε μαστογραφία στην κινητή μονάδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μετά τα 40 εδώ και 3 χρόνια δηλαδή, φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά, συγκεκριμένα την άλλη Τετάρτη εγώ έχω ραντεβού.
γιατί δεν το ξεχνάω ποτέ, δεν πρέπει να το ξεχνάω. Το χρωστάω πάνω απ' όλα σε μένα και στην οικογένειά μου. Πήρα την κυρία Κοκκίνου στο τηλέφωνο, της είπα για αυτή τη δραστηριότητα που θα έχουμε και αμέσως ανταποκρίθηκε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον στην εποχή που ζούμε, από τη στιγμή που υπάρχουν τα μέσα να εξεταστούμε τουλάχιστον σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός μας, γυναικολογικά μιλάω, γενικότερα να μην εξεταζόμαστε ούτε από αμέλεια, ούτε επειδή δεν έχουμε χρόνο, ούτε από διάφορες υποχρεώσεις. Είναι μια υποχρέωση πολύ σημαντική και υποχρέωση για τη ζωή μας. Υποχρέωση απέναντι σε εμάς, υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στους γονείς μας, στους φίλους μας. Ένα μεγάλο μπράβο στην Ελλή Κοκκίνου. Έτσι, είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθούμε όλες οι κυρίες. Συγχαρητήρια. Έτσι, μπράβο. Γιατί δείχνει το ρόλο που μπορεί να παίξουν τα μίντια στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. Ακριβώς, ακριβώς. Λέγαμε λοιπόν πριν, ανάλογα με τις ηλικίες, αλλά να το. Θα μπορούσα να μιλάμε ώρες ατελείωτες με τον Αντώνη, εννοείται. Όλες οι λεπτομέρειες έτσι κι αλλιώς θα έχετε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσετε στη δική του εκπομπή την Κυριακή, 1:30 το μεσημέρι. Ραντεβού με τον γιατρό σας. Έχετε ραντεβού με τον Αντώνη, το Λιόλιο, την Κυριακή το μεσημέρι. Το θέμα σου θα είναι. Η άπνοια κατά τον ύπνο, διαφορετικό από φυσικά από αυτό. Είναι ένα σύνδρομο πολύ συχνό, ο κόσμος μπορεί να τα αγνοεί. Θεραπεύεται εύκολα, αντιμετωπίζεται μάλλον εύκολα και προφυλάσσει πάρα πολλές νόσους, ανάμεσα στα οποία και στα τροχαία, τα διαζύγια. Και στα διαζύγια γιατί? Γιατί πολλές φορές. Όχι, επειδή δεν ξεκουράζει το άνθρωπο στον ύπνο του, αλλάζει μερικές φορές η προσωπικότητά του. Χωρίς που το απλό ροχαλιτό είναι πολύ βαρύ στο να το αντέξει κάποιος. Αλλά ο κυριότερος λόγος είναι αυτός. Αλλάζει η προσωπικότητα του ανθρώπου και με μια απλή αντιμετώπιση μετά ξαναγίνει το εαυτός του. Έχω να σου πω ότι έπασε ο άντρας μου από αυτό. Πάρα πολύ πάσχουν. Ναι. Το θέμα είναι να το αναγνωρίσουν. Και δεν ήξερε τι είχε ο άνθρωπος. Κοιμότανε. Κόντυπο να σκοτωθεί με το αυτοκίνητο. Τον πήρε ύπνος. Τον έπαιρνε ύπνος το πρωί στο αυτοκίνητο. Να τονίσω που το δείχνουμε και στην εκπομπή. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο Άγιος Παύλος. Στην Αθήνα υπάρχει ο Ευαγγελισμός. Πολλά άλλα καλά κέντρα. Απλά τυχαίνει να τα αναφέρω. Ναι. Όπου έχουν εξαιρετικά εργαστήρια ύπνου. Τα δείχνουμε και στην εκπομπή. Πολύ καλά είναι να δει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί λιγάκι πάνω στο θέμα. Και μισή το μεσημέρι. Τι κινδύνους κρύβει και πώς θεραπεύεται. Αντώνη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να σου πω, θα κάνουμε τώρα αυτό που μας είπες, γυμναστική. Όχι εμείς, εκείνη. Πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε στη Μάντι και στο Φώτη που έχουν ξεκινήσει. Καλώς τα μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είστε, από γυμναστική πώς πάτε? Τέλεια, εγώ περιμένω, τώρα θα βγάλω και τα παπούτσια και θα ξεκινήσω να γυμνάζομαι μαζί σας. Κανονικά όμως. Θα σε δω μετά, θα σε ελέγξω αν τα κάνεις σωστά. Okay, Μάντι Περσάκη λοιπόν. Έχεις κάποιον να σε βοηθάει? Και Φώτης, δεν έχω, θα το κάνω μόνη μου, δεν πειράζει, ό,τι μπορώ θα το κάνω τέλος πάντων. Σωστό. Ωραία, γυμναζόμαστε με τον σύντροφό μας λοιπόν, έχω έναν υποθετικό σύντροφο εδώ και ξεκινάμε. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε μερικές ασκήσεις για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Πώς μπορείτε να γυμναστείτε με τον σύντροφό σας ή ένα βοηθό. Γιατί δεν είναι δικαιολογία, αν δεν έχετε σύντροφο, να μην γυμνάζεστε. Πάρτε μία φίλη, ένα φίλο, τον μπαμπά σας, τον αδερφό σας. Εγώ έχω το Φώτη, για παράδειγμα. Πάμε να ξεκινήσουμε ζέσταμα. Μερικές ασκησούλες που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και ως ζέσταμα για να μην τραυματιστούμε. Ξεκινάμε αργά, χαλαρά. Δίνεται μεγάλη προσοχή και έμφαση στις πληροφορίες που δίνουμε στην κάθε άσκηση. Και βέβαια τελειώνουμε πάντα με αποθεραπεία. Τώρα που έχει παγώσει και ο καιρός, ακόμα καλύτερο ζέσταμα. Πόδια ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων, ίσια πλάτη, εισπνοή λυγίζω, εκπνοή τεντώνω. Όταν δουλεύω με βοηθό, μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να μην τραυματιστώ και να μην τραυματιστώ και τον βοηθό μου φυσικά. Άλλες δύο επαναλήψεις, εισπνοή ή εκπνοή στο δύσκολο μέρος της άσκησης και αλλάζουμε. Και φύγαμε. Εισπνέω και εκπνέω. Εισπνέω και εκπνέω. Όσο πιο δυνατός ο βοηθός, τόσο πιο εύκολο για μας. Ωραία. Άλλες δύο, εισπνοή, εκπνοή ανέβασμα. Τελευταία, πολύ ωραία. Και πάμε να δουλέψουμε συνδυαστικά. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ο Φώτης δουλεύει πλάτη και θώρακα. Εγώ θώρακα δικεφάλους. Μπροστά, πλειομετρική, εκπνοή με σπρώχνει πίσω. Εισπνοή. Έλα εδώ, Κωστάκι. Έλα εδώ, Κωστάκι. Έλα εδώ, Κωστάκι. Πήγαινε Κώστα γρήγορα. Έλα εδώ, Κωστάκι που φοράς τα ωραία τα αθλητικά. Έλα. Πολύ ωραία. Μία μπάλα περίμενε. Όλοι μπορείτε να βρείτε. Του Φώτη δεν του άρεσε που διάλεξε αρρώς. Ήθελε μία του μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Ωραία. Βοηθητικό μέσον λοιπόν μία μπάλα. Πλάτη με πλάτη ισορροπώ. Πόδια ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων. Εισπνοή λυγίζω.
Εκνοείται ντόνου, κάθισμα. Τα γόνατα δεν ξεπερνάνε τις μύτες των ποδιών. Σας βλέπω αν κάνετε λάθος. Όχι, δεν είμαι δει. Ωραία. Αργά και σταθερά. Θα το κάνεις και εσύ. Ελέγχουμε τις κινήσεις μας από το κέντρο μας. Πάμε να μείνουμε λίγο χαμηλά ισομετρικά για 5, 4, 3, 2, 1. Χαλαρώνουμε. Και πάμε να καθίσουμε, να δυσκολέψουμε λίγο, γιατί έμαθα είστε πολύ καλοί. Πού πας Κωστάκη, αν δεν μπορώ να κάτσω. Ερχόμαστε κοντά, κάτω κεφάλι, κάτω χέρια, ωραία, και σηκώνουμε λεκάνη. Εκπνοή στο ανέβασμα. Μπορούμε και οι δύο μαζί ή ένας-ένας. Ωραία. Άλλες τρεις επαναλήψεις. Η εκπνοή είναι στο ανέβασμα. Η εκπνοή βοηθάει την κίνηση. Ωραία. Και τελευταία, φυσάω και μπορώ να μείνω και λίγο πάνω. 3, 2, 1. Πάμε να δουλέψουμε λίγο κοιλιακούς. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στον αυχένα του, δένουμε χέρια πίσω από το κεφάλι. Ενωμένα πόδια. Κατεβάζω μέχρι το σημείο που δεν με ενοχλεί η μέση μου. Εισπνοή, εκπνοή στο ανέβασμα. Άλλες δύο και θα αλλάξω φορά. Τελευταία, πολύ ωραία. Και πάμε από την άλλη. Εισπνέω στο κατέβασμα, εκπνέω στο ανέβασμα. Μέσα ισχύα, σπόνδυλοι ακουμπάνε έδαφος. Μεγάλη προσοχή να μην τραυματιστούμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, παιδιά, πώς το κάνει και φαίνεται τόσο εύκολο. Πόσο... Είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, Μάντι μου. Εγώ θα έρθω εκεί και θα το δοκιμάσουμε μαζί. Ωραία. Άλλη μία και αλλάζουμε φορά. Και πάμε απ' την άλλη. Και εισπνέω, εκπνέω ανέβασμα. Συνδυαστικές ασκήσεις και κοιλιά και πόδια δουλεύουμε. Ωραία. Αν έχουμε πρόβλημα στη μέση, καλό είναι να δουλεύουμε όπως ο Φώτης, με τα χέρια κάτω από τη λεκάνη. Άλλη μία φορά. Ωραία. Και χαλαρώνουμε. Να δυσκολέψουμε λίγο ακόμα. Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Αν προλαβαίνουμε για να δούμε και λίγο από θεραπεία. Έχουμε ένα λεπτάκι, προλαβαίνουμε. Άλλη μία θα κάνουμε δύσκολη. Ωραία. Θέση στήριξη είναι ο Φώτης. Ωραία. Κωστάκι, μην κοιτάς, έλα. Στους γλουτούς. Ωραία. Και μία το ένα, μία το άλλο. Μία το ένα. Μάντι μου, αυτό είναι εύκολη άσκηση. Είναι εύκολη άσκηση αυτό. Όχι, είπα να δυσκολέψω, το δήλωσα. Και πάμε να τελειώσουμε με μία διάταση για να μην ξεχνάμε ποτέ την αποθεραπεία μας. Τέλεια. Εδώ. Κοιτάμε ψηλά. Ωραία. Κεφάλι μέσα στα χέρια, ίσια πλάτη. Εντάξει, αυτό θα μπορούσα να το κάνω και τώρα. Ξανά. Δεν ήθελα να σε εντυπωσιάσω, Κωστάκη, γι' αυτό δεν το έκανα. Ωραία, και μέσα. Και τελειώνουμε με άλλη μία. Προλαβαίνουμε. Ναι, βεβαίως. 14 τελευταία. Δείχνουμε τη τελευταία μας άσκηση, την αποθεραπεία μας μάλλον. Έτσι, για να μην 9, είμαστε πιασμένοι, 8, να μην πονάμε. 7. Ωραία. Εκμεταλλευόμαστε επικοινό τρόπο στο σύντροφό μας. Καμία ενόχληση δεν πρέπει να νιώθω. Καμία. Μάντι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Φώτη. Βέβαια, ο Φώτης δεν γυμνάστηκε. Σας φιλώ, φιλιά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή αρχή. Πολλά φιλιά. Την επόμενη φορά θα είναι η Μάντι εδώ να κάνουμε μαζί τη γυμναστική. Γιατί δεν το ευχαριστιέμαι. Θέλω λίγο ενέργεια παραπάνω. Μου έχει λείψει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και ερχόμεθα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε χορογραφία και να το βγάλουμε στο YouTube όλοι μαζί εδώ στο πλατό οι συνεργάτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στη συντροφιά του Excellent. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, μία η ώρα ακριβώς. Θα είστε μαζί μας γιατί έχουμε ένα πρόσωπο έκπληξη. Έχετε πάρα πολλά χρόνια να το δείτε το κορίτσι αυτό το πανέμορφο. Είναι μία καλονή. Οικογενειάρχησα, μια υπέροχη γυναίκα, θα είναι κοντά μας τη Δευτέρα, γι' αυτό θα είστε όλοι εδώ. Θέλω να έχετε καταπληκτικό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και να σας δω όλους ανανεωμένους τη Δευτέρα. Ναι, παραμένετε πάντα συντονισμένοι στον Sky, γιατί έρχεται live με Εύα Αντωνοπούλου.